έκσταση, εκστανό. Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Ζάχος Γρηγοριάδης πίσω από το μικρόφωνο, παρέα σήμερα μαζί μου ο Στέλιος Παπαντονίου από το PAOK Day. Καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα Ζάχο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Και να το λέτε, ακριβώς. Και κάτι ακόμη θέλω να πω τώρα, μια που το λέγαμε έτσι και λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Βασικά είμαστε για ένα καλό δίδυμο και για στοιχηματική εκπομπή, έτσι. Δηλαδή οι προβλέψεις μας τελευταίο, πείτε εκεί, Champions League ήταν, Τετάρτη. Champions League ήταν. Ό,τι είπαμε, δηλαδή αν τα έπαιζε κάποιος ακριβώς το αντίθετο, είχε οικονομήσει, έτσι. Ναι. Τι είπαμε, άσο Ρεάλ και οι δύο. Ναι, άσο Ρεάλ. Ναι. Και η αλήθεια είναι όταν φύγαμε ήταν άσος η Ρεάλ, αλλά μέσα σε 10 λεπτά έγινε διάρρη, έτσι. Τι άλλο, το άλλο μάτς ήταν. Ό,τι είπαμε, ό,τι το πιάσαμε στο στόμα μας, βγήκε ακριβώς το αντίθετο. Και την Γιουβέντους είπαμε ότι ναι, θα πάει καλά και τα λοιπά. Ναι, ναι, εγώ είπα ότι βλέπω να το παίρνει κιόλας η Γιουβέντους. Και εγώ το ίδιο, συμφωνήσαμε σε αυτό. Και έχασε ένα 0. Είναι με το ένα πόδι, τσουφ. Και εμείς οι δύο και ο τύπος που έπαιζε η γυναίκα του τα αντίθετα. Ναι. Πρέπει να κάνουμε εμείς οι τρεις στοιχηματική εκπομπή. Αυτό δεν ξέρω αν καλά είναι από αυτά του ίντερνετ. Που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Όχι, όχι. Αλήθεια είναι, λέω από αυτά που αν δεν ασχολείσαι με το ίντερνετ, δεν έχεις ας πούμε, ή από το κινητό δεν ασχολείσαι, δεν τα παίρνεις και χαμπάρι. Καλά, ναι. Μιλάμε για έναν τύπο στη Γαλλία, όχι έναν τύπο, μία γυναίκα στη Γαλλία που όπως λέει το ρεπορτάζ στοιχηματικό site. Έπαιξε ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι έπαιξε ο άντρας της, ακριβώς τα αντίθετα, 14 μάτς και πήρε 604.000 ευρώ. Εμείς μπορούμε να πιάσουμε 3 μάτς, φίλε. Δηλαδή, μπράβο τη γυναίκα, αλλά πιστεύω. Ο άντρας έκανε όλη τη δουλειά. Ο άντρας έκανε όλη τη δουλειά. Έπαιξε ό,τι έπαιξε. Ήταν πηγή έμπνευσης ο άντρας, ναι. Έπαιξε 14 μάτς αντίθετα. Δηλαδή, ο άλλος έκανε 0 στα 14, δηλαδή. Εντάξει, μπράβο. Τραγικός. Τραγικός. Εμείς τουλάχιστον. Δύο είπαμε. Ναι, εγώ επειδή ξέρεις δεν παίζω αυτό με το ένα λάθος. Δηλαδή, άμα παίξω 5 μάτς, παρόλοι έτσι. 6 μάτς, παρόλοι 4 παρόλοι. Πάντα χάνω ένα. Και μου λένε οι φίλοι μου, αφού χάνεις πάντα ένα, ρε, γιατί δεν παίζεις με λάθος. Λέω, γιατί αν παίξω με ένα λάθος, θα χάσω δύο. Κατάλαβες. Καλά, ναι. Ναι, θα χάσω δύο. Έτσι πάντα πράγματα. Λοιπόν, είμαστε και λίγο του στοιχήματος. Το έχουμε το τζόγο. Βέβαια, επαναλαμβάνω μέχρι εκεί που η τσέπη μας, έτσι. Ένα ευρώ, 1,5, 2. Μισό. Καλά, με αυτά τα πράγματα δεν είναι. Είσαι υπερβολικός. Μπορεί να χαθεί μπάλα σε κάποια φάση. Δεν. Και ιδιαίτερα είναι μια ευκολία αυτό το να έχεις στο κινητό το να μπορείς να παίξεις στοίχημα, αλλά είναι βέβαια και πειρασμός, έτσι, το να παίζεις συνέχεια. Έχει τα καλά, έχει και τα κακά. Έχει και τα άσχημα. Γενικά το κινητό έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, αλλά και πάρα πολλά έτσι, μειονεκτήματα. Νομίζω τα μειονεκτήματα είναι και λίγο περισσότερα, για να πω την αλήθεια. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Φυσικά, βασική προϋπόθεση είναι να μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 μέχρι τις 11, αλλά και μετά τις 11. Φυσικά δεν το κουνήσετε το Ευρώπη, έτσι. Έρχεται Στέφανος Σωτηρόπουλος, μετά και ο Διονύσης με το Midnight Express. Αλλά εμείς εδώ με το Στέλιο μέχρι τις 11 η ώρα, πιστεύω θα σας κρατήσουμε καλή συντροφιά. Θα σχολιάσουμε την κυτρινόμαυρη και την ασπρόμαυρη επικαιρότητα και έχει και ψωμάκι γενικότερα, έτσι. Έχει μπόλικο πράγμα. Έχει μπόλικο πράγμα και για μπάσκετ, για μπάλα. Το μπάσκετ τα λέγαμε εδώ και με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Και τι να κάνουμε για στοίχημα, λέγαμε. Τι να κάνουμε. Ναι. Τώρα λέγαμε για τα δύο αυριανά μάτς του Άρη και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, τα οποία η διάδα πέσαν φυσικά τα ποσοστά του, έτσι. Λογικό είναι. Αλλά αυτή η διάδα, το να κερδίσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, είναι καλή. Είναι καλή, αλλά σε αυτούς που με τα καλά πορτοφόλια, με τα μεγάλα, που μπορούν να παίξουν ας πούμε, πάνω από 100 ευρώ, είναι μια καλή πρόταση και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να κερδίσουν. Νομίζω είναι κοντά στο 2,5. Για κάποιον που μπορεί να επενδύσει ένα ποσό των 80-100 ευρώ, είναι μια καλή επένδυση, θεωρώ. Ναι. Η Άση. Ναι. Βέβαια, αν τα παίξω εγώ, να ξέρει γιατί το Άρη είναι πρώτα το μάτς 3,5 έτσι, και του ΠΑΟΚ είναι 5,5 νομίζω το μάτς. Ναι, και τα ναι, αν παίξω ας πούμε αυτά τη διάδα εγώ και το ανοίξω ας πούμε στις 4 η ώρα ή πάω στο Palenda Sport τέλος πάντων, μπορεί να είναι το match 8-42. Οπότε, στο δεκάλεπτο. Οπότε δεν παίζεις ούτε Άρη ούτε πάω. Ναι, δεν μπορώ να παίξω. Είπαμε, δεν μπορώ. Εγώ είπαμε 1-2-3 ευρώ μέχρι και δεν μπορούμε περισσότερο. Οπότε τι να βάλω, 3 ευρώ για να πάρω 6,5 δεν λέει. 7 και γενικότερα την ομάδα σου είναι καλό να την αποφεύγεις στοιχηματικά. Ναι. Έχει γιατί δώσει αλήθεια σε αυτό, αλλά. Γιατί ουσιαστικά είσαι και λίγο συναισθηματικά επηρεασμένος, ναι, για το πώς βλέπεις, ναι, το παιχνίδι. Έχει δώσει αλήθεια, αλλά εγώ επαναλαμβάνω, μπορεί, όταν βλέπεις την ευκαιρία, μπορεί να είναι και η ομάδα σου μέσα στην ευκαιρία. Εξάλλου έτσι είναι αυτό. Πάντα παίζω εγώ τουλάχιστον το ποσοστό σε σχέση με την πιθανότητα που έχει να βγει. Καλά, ναι. Αν είναι η ομάδα, δηλαδή αν παίζει τώρα έτσι, να το ξεχυλώσω,
παίζει αύριο Άρη Σόφι, ας πούμε, το Σάββατο. Όχι αυτό, το άλλο. Όχι αύριο, το άλλο. Παίζει Άρη Σόφι. Και αν δώσει τον Άρη 5 φράγκα τον Άσο, λέμε. Τι θα πω εγώ, δεν παίζω την ομάδα μου. Καλά, ναι, εντάξει. Τέτοια δωράκια δεν θα τα αφήσεις. Εντάξει, λέμε. Εντάξει, πάντα παίζουμε το ποσοστό σχέση με την πιθανότητα που έχει να βγει. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Γι' αυτό και δεν κερδίζω τακτικά. Λοιπόν, πάμε λίγο με το βασικό υποστηρικτή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, που είναι η Mazda Αμανατίδης, με το εξειδικευμένο συνεργείο της. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Αμανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φάνο, ποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι φυσικά ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έρχεται προς τη Mazda Αμανατίδης. Το γνωστό πλέον 2310-924-931. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από ΠΑΟΚ Στέλιο, έτσι. Κάτσε να δω και τι ώρα είναι, εντάξει, έχουμε. Να πω ότι μετά τις 9.30 να κάνουμε έτσι ένα γενικό σχόλιο και για ΠΑΟΚ και για Άρη. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με τα μάτς του Κυπέλου, μια που τα σχολιάσαμε χθες με τον Τάσο. Η αλήθεια είναι, μας δόθηκε λίγος χρόνος. Να ακούσω και τη δική σου άποψη και φυσικά και για τα παρελκόμενα, τα παρελειπόμενα που έχουν και τα δύο παιχνίδια. Έτσι έχουν παρελειπόμενα. Έχουν ζουμί, ειδικότερα το Άρη. Το ΑΕΚ Άρης έχει πολύ πράγμα. Ναι, για να πω κάτι. Ότι καλό είναι. Εγώ ακόμη και για την ομάδα μου το κάνω αυτό, ρε παιδί μου. Λέω ότι πάντα λέω αυτό που βλέπω και αυτό που ακούω, έτσι. Ναι. Καλό είναι να κρατάμε μια πισινή, ακόμη και αν είμαστε ρεπόρτερ Άρη ή ρεπόρτερ ΑΕΚ, τώρα μια που μιλάμε. Και καλό θα είναι όταν δεν βλέπουμε κάτι και όταν δεν ακούμε να μην είμαστε τόσο σίγουροι. Γιατί μετά βγαίνουν οι εκθέσεις των παρατηρητών και της αστυνομίας και μετά καταπίνουμε τη γλώσσα μας. Μετά. Είναι ωραίο όταν γίνεται τέτοιο λάθος να λες ναι, έκανα λάθος. Για να μην κάνεις τέτοια λάθη, μην μιλάς χωρίς να ξέρεις ή τουλάχιστον μίλα με μία αμφιβολία. Έτσι. Δεν χρειάζεται να είσαι δημοσιογράφος ή παραγωγός για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Κοινή λογική λέγεται και αξιοπρέπεια, λέω εγώ. Έλα. Και λίγο ξύπνιος να είσαι. Ναι, και λίγο ξύπνιος. Για αξιοπρέπεια, ρε φίλε. Μπορεί να είσαι κατηγορηματικός. Μιλάω για κάποιους. Έτσι, διάβασα κάποια σχόλια, κάποια κείμενα. Δημοσιογράφων της ΑΕΚ. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, οπαδοί είμαστε κι εμείς. Αλλά τι να πω. Τώρα μου δίνεις ωραία πάσα για αυτά που έγιναν κυρίως στο ΑΕΚ Άρης. Ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι και για τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ και δεν συμμαζεύεται το, και για άλλους ρεπόρτερ, αλλά κυρίως για αυτούς που μένουν στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ναι. Και μιλάνε για την Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα για την Τούμπα που λέγανε ζούγκλα και δεν συμμαζεύεται κτλ. Αυτά, αν γινόταν κάτι παρόμοιο σε ένα γήπεδο της Θεσσαλονίκης, το τι θα γινόταν προφανώς, και τι έκταση θα είχε πάρει όλο αυτό. Προφανώς όμως τέλειο. Γι' αυτό λέω, εντάξει, καλό είναι να είμαστε όλοι οπαδοί τέτοιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει το λόγιο στον και με τον Τάσο αυτό το πράγμα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τη μέρα νύχτα, έτσι. Και αν την κάνεις, μπορεί να την κάνεις για λίγη ώρα, για λίγες μέρες, για λίγες εβδομάδες. Κάποια στιγμή η αλήθεια θα εμφανιστεί, ας πούμε, θα ξεπροβάλλει. Κακό είναι, και εμείς είμαστε οπαδοί. Και εγώ είμαι οπαδός και λέω, δεν μπορώ να κάνω τη μέρα νύχτα. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αν το κάνω και συνεχόμενα, χάνω εγώ. Και η βαρύτητα το λόγο μου, έτσι. Δεν γίνεται τώρα να γράφεις και να λες. Προφανώς για αυτούς δεν έγινε τίποτα στο ΆΚΑ. Εντάξει. Εντάξει. Όπως λες και εσύ, αν γινόταν αυτά στο. Εγώ θα πω για το Χαριλάου που έχουμε σε κάποια δείγματα. Στην Αγία Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, αυτό. Έχουμε το παράδειγμα. Έχουμε που ένας Βλάξ, όντως Βλάξ, πέταξε ένα άδειο μπουκαλάκι στην Κουρουμπίλια. Και την πέτυχε, όντως την πέτυχε. Εγώ δεν θα σου πω και δίκαια τιμωρήθηκε ο Άρη. Και την πέτυχε στα οπίστια, να μην το πω διαφορετικά. Στον ποπό. Ναι, okay. Δεν είναι ανάρμοστη λέξη. Πήγε στο νοσοκομείο και ο Άρης έφαγε για αυτό το πράγμα και δικαίως εγώ θα πω, όταν όμως τρως γι' αυτό, δεν γίνεται να έχουμε εισβολή στον αγωνιστικό χώρο να χτυπάνε τον και να μην γίνεται τίποτα. Να μην γίνεται τίποτα. Εντάξει, παιδιά, αν αυτά δεν οδηγούν προς τη βία, τι να πω, εντάξει. Τέλος πάντων, είπα θα πούμε ένα τέτοιο και προχωρήσαμε περισσότερο. Για τους δημοσιογράφους ήταν αυτό, όχι. Καλά, ναι, για τους δημοσιογράφους ισχύει αυτό. Είσαι και εσύ δημοσιογράφος, οπότε η κάστα σας, εγώ το λέω συνέχεια, τουλάχιστον αυτοί που με ακούν, δεν με πολύ αρέσει να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ έτσι κλειστή και πολύ ο καθένας προς τη δική του ομάδα και δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
Εντάξει, τώρα γι' αυτό που λες. Από την άλλη πλευρά. Δεν λέω όλοι. Ναι. Δεν λέω όλοι, έτσι. Ποτέ δεν γενικεύω. Όχι, το τσουβάλισμα δεν είναι καλό. Ναι, δεν είναι καλό. Απλώς γενικότερα μερικές φορές και ο δημοσιογράφος ναι. το κάνει αυτό. Όχι επειδή το θέλει ή γιατί άμα τον δεις έξω ότι δεν θα σου πει την αλήθεια. Ναι. Απλώς όταν κάθεται πίσω από ένα μικρόφωνο ή όταν γράφει κάτι, αυτά τα οποία λέει έχει αντίκτυπο στη δουλειά του. Ναι. Δηλαδή, αν πει κάτι στραβό, πολύ πιθανό η ομάδα να τον βγάλει από την ενημέρωση που έχει καθημερινά. Αυτό που λες είναι σωστό, αλλά εγώ πιστεύω πάντα η αξία και η αλήθεια επιβραβεύεται, φίλε. Ναι, επιβραβεύεται. Απλώς τα τελευταία χρόνια, έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που οι ομάδες, καλώς ή κακώς, ελέγχουν τις πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω. Αυτό είναι σωστό, ιδιαίτερα τώρα και με τα μέσα που δίνονται, έτσι. Αυτό ακριβώς. Με τα social media και γενικά. Ναι. Αυτό έχει δίκιο. Και γενικότερα, όταν κάποιος πάει να βγει από αυτό, όταν κάποιος δεν ακολουθεί. Από το Μαντρί. Από το Μαντρί. Κάποιος πάει να βγει από το Μαντρί ή πει κάτι διαφορετικό. Ναι. Έχει. Απαξιώνεται και βγαίνει. Έχει επιπτώσεις. Όχι απαξίωση μόνο στην αρχή. Στην αρχή μπορεί να σου πούνε ότι. Να μην φανεί κιόλας. Αυτή την είδηση δεν θα την πάρεις. Ή μπορεί να βγεις εκτός από κάπου αλλού. Όλοι καταλαβαίνουμε τι λες. Και αυτό παίζει σε όλες τις ομάδες. Δεν είναι μόνο σε μία ή σε δύο, σε όλες. Όχι, βέβαια. Απλώς τώρα, άμα ο άλλος είναι ο δημοσιογράφος, όπου ρε παιδί μου είναι 45-50 χρονών και κάνει αυτό το επάγγελμα και έχει οικογένεια από πίσω. Πόσο μπορεί να το παίξει παλικάρας, ας πούμε. Εντάξει. Εγώ είπα ότι ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια, παιδιά και είναι ο μόνο πόρος εισοδήματός σου αυτό. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον μέχρι και εκεί. Και μέχρι και σε αυτό υπάρχει ένα όριο, εντάξει. Μπορείς σε όλα υπάρχει ένα όριο. Υπάρχει και τρόπος να το κάνεις. Ναι. Εντάξει, ωραία. Πάμε λίγο, γιατί να μην αφήσουμε τις γενικότητες. Ναι. Και να πάμε λίγο στα πιο ειδικά. Να ξεκινήσουμε με την άποψή σου για το μάτι της ομάδας σου. Ναι, το πώς το είδες. Και μετά πάμε, αν θες, και τους σχολιάσεις και του Άρη. Και γενικότερα θα κάνουμε έτσι μια συζητησούλα και με τα παραλυπόμενα και αυτά που έτρεξαν αυτές τις δύο μέρες μετά τους δύο ημιτελικούς. Εγώ για το παιχνίδι με τον, του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για το κύπελο θα σταθώ περισσότερο. Στα στοιχεία αυτά τα οποία την φετινή σεζόν ο ΠΑΟΚ δεν τα είχε. Είδαμε στοιχεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως είναι το πάθος, όπως είναι ο τσαμπουκάς, όπως είναι ο χαρακτήρας, όπως είναι ο εγωισμός, που φέτος εγώ προσωπικά για πρώτη φορά τα έβλεπα. Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν αυτά τα πράγματα τα βλέπαμε. Τα βλέπαμε σε κάθε παιχνίδι να υπάρχει. Να υπάρχει πάθος, να υπάρχει ένταση. Να παθιάζονται με το ότι θέλουμε να πάρουμε τη νίκη. Εδώ πέρα υπήρχαν παιχνίδια που πέρσι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν ακόμα στο τάκλιν. Και φέτος έβλεπες μια απάθεια. Έβλεπες. Δηλαδή, για αυτή την απάθεια που σας λέω, στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Άμα ψάξετε το προηγούμενο παιχνίδι στον Ολυμπιακό που έχασε ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με 0-1, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε ούτε μια κίτρινη κάρτα. Σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε ούτε μια κίτρινη κάρτα. Αυτό το πάθος, αυτή η ένταση και αυτός ο χαρακτήρας που έβγαλε ο ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν νομίζω και τα στοιχεία αυτά που τον οδήγησαν στη νίκη. Γιατί όταν είσαι 0-2, που προφανώς μπήκες νοθρά, μπήκες. Ήταν τραγικά τα λάθη τα οποία έγιναν πίσω και στο 8 να είσαι 0-2. Και το πρώτο είναι, εντάξει, το πούμε, δεν είναι κακό. Είναι, το πρώτο είναι offside. Είναι οριακά μεν, offside δε. Καθαρό offside είναι το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Τώρα, αυτό που λες, εγώ θεωρώ. Εντάξει, εγώ είπα και χθες ότι μετά το 30 λεπτό είδα. Ναι. Εντάξει, το πάθος. Δεν μπορώ να το δω εγώ τώρα στον ΠΑΟΚ, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ και στο μάτς, γιατί σοφάρισε, έβαλε ιδιαίτερα το. Έβαλε τα δύο γρήγορα γκολ. Πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν περνούσε ένα δεκάλεπτο, πιστεύω. Δεκάλεπτο τέταρτο, πήγαινε 25-30 ας πούμε και ήταν 0-2. Δύσκολα γυρνούσε αυτό το μάτς μετά, έτσι. Μετά και λίγο σε έπαιρνε και από κάτω, τέτοιο. Ήταν και αφέλης και Ολυμπιακός. Γιατί λογικά θα το παρατήρησε κι εσύ, η γραμμή του, οι γραμμές του γενικά ήταν ψηλά. Για εκτός έδρας παιχνίδι, και ειδικότερα όταν έχει κάνει τόσο γρήγορα το 0-2. Ακριβώς αυτό. Δεν βγαίνει τόσο ψηλά. Ναι, εντάξει, θεώρησε ότι θα κάνει περίπατο. Δεν είναι έτσι βέβαια τα πράγματα. Okay, όταν κάνει 0-2 στο 8, δεν σημαίνει τελείω στο 8 το παιχνίδι. Έχει άλλο ένα μάτς ολόκληρο με τις καθυστερήσεις. Θα μπορούσε να το δεχτώ από τον Ολυμπιακό να παίξει έτσι, αν έπαιζε στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Αφελέστατα εννοείς. Ναι, ναι, όντως. Άμα παίζει την έδρα σου, άμα παίζει στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός, άμα έπαιζε στο Καραϊσκάκη, θα μπορούσε να παίξει έτσι αφελής. Ναι. Να ήταν αφελής. Αλλά τώρα στην Τούμπα, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Αυτό, σωστό είναι. Όχι μόνο στην Τούμπα που είναι ο ΠΑΟΚ, και στο Κλάνς Βικελίδης και στο ΆΚΑ, οπουδήποτε και να έπαιζε. Δεν είναι σωστή νοοτροπία αυτή. Εντάξει, είχε και, όπως είπα και στον Τάσο χθες, είχε την ψυχολογία και είναι αυτό, ξέρετε, δεν μας άφησε κανένα και θα σας πάρω το κεφάλι όλους, ας πούμε, αγωνιστικά εννοούμε, έτσι.
θα σας κερδίσω όλους όποιοι και να είστε. Αυτή τη στιγμή είναι με αυτή την ψυχολογία ο Ολυμπιακός και όχι άδικα. Όχι, είναι λογικό όχι άδικα, αυτό, έτσι. Κέρδισε στο πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ, πήρε έναν αέρα 7 βαθμών στο πρωτάθλημα. Απέκλεισε και την Arsenal που δεν είναι μικρό επίτευγμα το να αποκλείσει την Arsenal. Μπορεί η Arsenal όπως και να που δεν είναι στα καλά της τώρα, έτσι. Και βασικό τέτοιο ότι δεν είναι στα καλά της, εγώ το λέω συνέχεια, δεν πειράζει. Είναι ότι παίζει βασικός Έλληνας παίκτης, οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι στα καλά της η ομάδα. Μια αγγλική ομάδα όταν παίζει βασικός Έλληνας. Και δεν είναι κακό αυτό που το λέω. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαι Έλληνας. Σημαίνει ότι το επίπεδο Έλληνας παίκτης δεν μπορεί να αντέξει αυτό το επίπεδο. Λέω εγώ. Τουλάχιστον όπως είναι τώρα το αγγλικό πρωτάθλημα, έτσι. Έχει αυτή την ψυχολογία. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο ίδιος Ολυμπιακός που πριν λίγο καιρό, πριν 1,5-2 μήνες, με την απόδοσή του προβλημάτισε. Όχι εμάς, τους οπαδούς του, τους Ολυμπιακούς. Άρα είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Το υλικό ήταν το ίδιο. Φορμαρίστηκε ναι, στην κατάλληλη περίοδο. Τώρα έχει, πιστεύω, την ψυχολογία πάνω από το κεφάλι του είναι αυτή τη στιγμή και ως ένα σημείο είναι λογικό. Άρα για τον επαναληπτικό, ποιον, δηλαδή αυτή τη στιγμή πες ότι γινόταν άσχετα που θα γίνει σε 40 μέρες το. Είναι μάλιστα, αν το θυμάμαι καλά, έχουμε Πάσχα. Πρώτη μέρα του Πάσχα και μετά από δύο μέρες είναι το. Κάπου έτσι. Μέσα. Ναι, πρώτη μέρα του Πάσχα είναι Δευτέρα. Και μετά από δύο μέρες είναι είναι την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα, ναι. Νομίζω είναι την ίδια μέρα. Νομίζω 22 και 23. Κάποιος μου το είπε, δεν είμαι σίγουρος. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι 23. ΠΑΟΚ είναι σίγουρα 23. Ναι. Τι ώρα, υπάρχουν ώρες, μην μου πεις. Όχι, ώρες δεν νομίζω να έχουν οριστεί. Δεν έχουν οριστεί. Σίγουρα 23, ξέρω, εντάξει. Οπότε παίζουμε ίδια μέρα. Ωραία. Πόσο πιθανότητες, ας πούμε, αν γινόταν την άλλη εβδομάδα το παιχνίδι. Πες ότι γινόταν όπως έπρεπε να γίνει λογικά, αν όχι την άλλη, την πιο άλλη, μέσα σε δύο εβδομάδες. Προσωπικά, ναι. Θεωρώ ότι είναι καλό το γεγονός ότι γίνεται μετά από 40 μέρες. Για τον ΠΑΟΚ. Βολεύει τον ΠΑΟΚ. Γιατί ναι. Αυτό το φορμάρισμα. Είναι με τον Ολυμπιακό. Αυτό ναι. Το φορμάρισμα του Ολυμπιακού για τον ΠΑΟΚ δεν το συμφέρει. Ναι. Οπότε σε 40 μέρες είναι πολύ πιθανό αυτό το φορμάρισμα να έχει αλλάξει. Να έχει αλλάξει. Σωστά. Και από την άλλη πλευρά. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι και στο καλύτερο φεγγάρι. Αυτό είναι δεδομένο, εντάξει. Όχι τώρα δεν είναι καλά. Εδώ και πολύ καιρό δεν είναι καλά. Από την αρχή της χρονιάς, από το μάτς με τον Άρη, έτσι. Από το παιχνίδι με τον Άρη και μετά άρχισε να φαίνεται αυτό περισσότερο. Ναι. Και λες και πριν ήταν δηλαδή. Προφανώς. Από την αρχή της σεζόν. Γιατί αν ήταν καλά ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι τουλάχιστον η Europa League θα έπαιζε φέτος. Θα είχε μπει στους ομίλους, λες, ναι. Δεν σου λέγα για Champions League, αλλά για Europa League θα έπαιζε. Απλώς δεν φάνηκε τόσο πολύ. Και ήταν και η επίρρεια κιόλας ότι είμαστε και νταμπλούχοι. Ναι, εντάξει, υπήρχε. Εντάξει, λογικό υπήρχε είναι. Το σερί, okay. Απλώς μετά την τεσσάρα που πόνεσε από τον Άρη, ήρθε και ήταν από τον Παναθηναϊκό. Ήρθαν κι άλλα και μετά αυτά που έβαζε κάτω το χαλάκι βγήκανε και δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε. Σωστό. Και στο 8 λεπτό η Τούμπα έβραζε και φώναζαν βαριά του ΠΑΟΚ φανέλα. Ναι. Αλλά απλά μπήκαν κατευθείαν τα δύο γκολ και ηρέμησε και ο κόσμος. Ναι. Ωραία. Άρα δεν μου είπες πιθανότητες όμως. Εγώ η ερώτησή μου, μετά από 40 μέρες, όπως το λέω ένα φίλο μου, πού θα πάμε αύριο για καφέ, ρε. Το είπα τώρα, ας πούμε. Μου λέει, κάτσε να ξυπνήσουμε αύριο το πρωί. Λέει, δεν ξέρουμε αν ζούμε. Δεν έχει άδικο. Βέβαια μου το λέει για πλάκ. Σε 40 μέρες φυσικά δεν θα ξέρουμε. Καθένα δεν ξέρουμε αν ζούμε. Άλλο αυτό. Κάτσε να χτυπήσω. Χτύπαξε. Ωραία. Λέω, γι' αυτό σου είπα, αν γινόταν την άλλη εβδομάδα. Είσαι δύο εβδομάδες που ήταν το λογικό. Αν γινόταν την άλλη εβδομάδα. Πόσο θα δίνες. Την άλλη εβδομάδα θα δίνα φαβόρη τον Ολυμπιακό. Άμα ήταν την άλλη εβδομάδα. Τώρα σε 40 μέρες και με βάση το αποτέλεσμα που έχει έρθει. Είναι, λες, 50-50. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλές πιθανότητες να μπορέσει να περάσει τον τελικό. Ναι, να περάσει τον τελικό και να σώσει τη χρονιά. Γιατί ουσιαστικά πιστεύω ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Ναι, καλά, αυτό υπάρχουν και δικαστικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι, αλλά υπάρχουν ακόμα. Θα σου πει ο άλλος, υπάρχουν δικαστικά. Και εννοείς και με τους 7, εσύ λες και με τους 7 βαθμούς έχει τελειώσει. Ναι, δεν νομίζω. Πες ότι δεν υπήρχε ποινή. Με τις 7 λες εσύ ότι έχει τελειώσει. Ας πούμε. Έχει τελειώσει. Δεν έχει πολλές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ. Αυτό. Ναι, ωραία. Αυτό είναι εντάξει. Σωστό είναι αυτό που λες. Να έχει τελειώσει, όχι, αλλά θα έχει λίγες πιθανότητες. Όχι, δεν έχει. Και με βάση την εικόνα, όπως είπες και προηγουμένως, και των δύο ομάδων. Η φετινή εικόνα δεν με πείθει ότι αυτή η ομάδα μπορεί να τρέξει ένα σερί στα playoff που να ανατρέψει αυτή τη βαθμολογική κατάσταση. Να πάρει 8 βαθμούς περισσότερους από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Αν ήταν η περσινή ομάδα, θα σου έλεγα ότι okay, το έχουμε. Ναι. Ότι μπορεί να κατέβω και στο Καραϊσκάκι και να κερδίσω. Τώρα δεν σε εμπνέει η ομάδα, ναι, δεν έχει και πολύ άδικο. Λοιπόν, θα περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα. Τα διαλύματα και οι εκπομπές, όπως λέει ο κύριος Ζαγόρας, διευθυντής του σταθμού. Λοιπόν, πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Είναι 9:30, θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ένα-δύο σχόλια μικρά για το ΑΕΚ Άρης και θα μπούμε στα παραλεπόμενα. Φυσικά οι γραμμές με το που
γυρίσουμε από το διάλειμμα. Θα είναι ανοιχτές το 23-12-87-38 και θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα σχολιάσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Κομματάρα για να μαθαίνεις τέλειο, έτσι, νεαρός που είσαι. Κάθε φορά που επανερχόμαστε από διάλειμμα, βάζεις ένα τραγούδι που πάντα θα μου αρέσει. Σ' αρέσει, έτσι. Ναι. Warlock, Warlock. Είναι δεκαετία 80. Γερμανοί νομίζω είναι, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι. Καλά, άμα δεις αυτή που τραγουδάει, θα σου αρέσει, πιστεύω. Λοιπόν, 23-10-2-87-3-8. Επαναλαμβάνω, 23-10-2-87-3-8. Έχουμε ήδη φίλους στην αναμονή. Ας τους ακούσουμε, έτσι. Έπεσε ο ένας. Ο ένας φίλος. Δεν περίμενε. Πάμε στον επόμενο. Α, δεν θέλω τέτοια. 0-2 είχα. Καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Είμαι ο Ανδρέας. Έλα ρε Ανδρέα! Κάτσε. Το προσωνύμιο να θυμηθώ. Κάτσε στο Ζαγόρα που λες. Το προσωνύμιο. Να σου πω. Οι αγώνες με τον ΠΑΟΚ είναι 22 του μηνός. Τώρα 5 Ελλάδος. Ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτος. Ωραίο, ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει. 23 του μηνός είναι ο Άρης. 23 του μηνός είναι ο Άρης. Ναι. 10 ώρα Αμερικής, 5 στην Ελλάδα. Έτσι λέει η γραμμή στο Las Vegas. Για πες μας στο Las Vegas τώρα που μας έλεγες ότι δεν μπορεί ο Άρης να πάρει το κύπελο 1 προς 10 τώρα. Για 8 πες μας. Στο μονό είστε. 8. 8 στο μονό. 8 στο μονό εντάξει. Εντάξει. Σας είχανε. Τώρα δεν ξέρω. Σπίτι. Στην πρωτοχρονιά που ήμουν εκεί 5 μέρες, 8 στο μονό και φαβορεί το κύπελο ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Και τους λέω εγώ, και τους λέω γιατί κυρία μου το λέω. Ρωτάω τους αναλυτές που κάνουν αυτά. Που κάνουν τα στοιχήματα. Impossible. Πώς να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Καλά, impossible για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν άλλοι τρεις. Γιατί να το πάρει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να το πάρει ΑΕΚ και ο Άρης. Ποιος Ολυμπιακός, δεν κατάλαβα. Έτσι λέγανε ρε. Α, έτσι λέγανε οι Βέγγας. Έτσι λέγανε. Οι Βέγγας. Στο πρωτάθλημα. Στην έρημο. Το πρωτάθλημα το είχαν τον ΠΑΟΚ. Αλλά μετά που γύρισε την πρωτοχρονιά. Ναι. Πρώτη φορά από τον Άρη. Πρώτη φορά και θα πέσανε τα Άρη. Αυτό. Εγώ λέω να πάει να βάλεις ένα σπίτι, όπως έβαλε και ο Κούγιας, να πάει να βάλεις ένα σπίτι στην κατάκτηση του Άρη και να έχεις 8. 8 θα έχεις στις 23 Μαΐου. Εγώ έχασα 8.000, κύριε. Εγώ πήγα και 5 μέρες είχα 8.000. Έχετε. Τι να βάλω στοίχημα να βάλω. Καλά, έχασες 8.000. Δεν μπορούσε ένα 1.000 να βάλεις στον Άρη να πάρει το κύπελο. Δεν παίζει εγώ στοιχήματα. Α, δεν παίζει στοιχήματα, παίζει ζάρια. Και οι Κινέζοι σου τα παίρνουν από τη μία τσέπη, έτσι. Τα πήραν, τα σε ακούω. Σου τα πήραν οι Κινέζοι. Σου δώσαν κορονοϊό, σου πήραν τα 8.000, έτσι. Ναι, ωραίος. Μπράβο. Δεν είχε κορονοϊό τότε. Δεν είχε. Και τώρα δεν πάω. Συγγνώμη. Κάθομαι στο σπίτι. Ένα λεπτό. Αυτό είναι καλό. Μία ερώτηση να σου κάνω. Ακούμε ρε παιδί μου παντού. Στην Ιταλία γέμισε. Εδώ στην Ελλάδα και εδώ έχουμε 40-50 κρούσματα. Γιατί προφανώς κάποιοι ταξίδεψαν είτε στην Κίνα από πού ξεκίνησε. Στην Αμερική ακόμη κρούσμα δεν έχω ακούσει. Στην Αμερική δεν είναι. Ναι, ναι, πώς δεν άκουσες. Α, έχει. Μόνο 11 πεθάνανε. Σοβαρά μιλάς. Πώς φορά το κόμμα, είσαι ακούσει εσύ. Όχι, δεν έχω ακούσει. Για Αμερική δεν έχω ακούσει. 11 κλείσαν τα σχολεία μέχρι τον Απρίλιο. Το Σιάτλ, το Στέιτ. Απέναντι να πετάξει. Δεν ακούτε. Ού, δεν είναι, δεν είναι. Στην Νέα Υόρκη δεν έγινε τίποτα. Στην Νέα Υόρκη. Στην Ελλάδα δεν έπαιξε πάντως. Δεν ακούστηκε ότι στην Αμερική παρουσιάστηκε κρούσματα. Για πες μας. Από αυτό το καινούριο. Έγινε από τη Δευτέρα. Για πες. Απαγορεύτηκε το NBA, έδωσε σε όλες τις ομάδες. Ναι. Απαγορεύονται οι παίκτες να κάνουν high five με τους, όταν το λένε αυτός με τους φιλάθλους. Πώς, ξέρεις το high five. Το πώς δεν ξέρω. Κάνεις τα χέρια τους πάνω. Ναι, βέβαια. Απαγορεύεται αυτό. Και στην Premier League θα γίνει, από αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι απαγορεύεται. Ναι, δεν θα κάνουν χειραψία. Ούτε στυλό θα παίρνετε, άκου. Ναι. Ούτε στυλό θα παίρνετε, ούτε μπάλες. Ούτε μπλουζάκια να υπογράφετε. Κοπήκανε αυτά. Δηλαδή τώρα, ρε Αντρέα, συγγνώμη, δηλαδή το ξεφύγαμε από το αθλητικό, αλλά εντάξει, πέσαν οι δύο φίλοι, δεν ξαναπήραν. Συγγνώμη τώρα, εσύ που είσαι εκεί πέρα και στην Αμερική, αν έρθει δηλαδή και μια ωραία γυναίκα και σου πει Hello, my name is Janet και σου δώσει το χέρι, δεν θα το δώσει. Ρε πάω εγώ και δεν καταλαβαίνω και τίποτα. Κάτσε να πει. Τι με νοιάζει, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι κορονοϊούς και σκάλα. Τι κορονοϊούς και κορονοκόρες. Ένα δίκιο το έχεις. Τι είναι, γρήπη είναι. Ωραία, πάνε, ωραίο θεσσαλονικιώτικο. Πήγαινε και στην έρημο στο Las Vegas ξανά και βάλε ένα 10.000 δολάρια στον Άρη ότι θα πάρει το κύπελο.
Δεν πάει ο Άρης πουθενά. Τι δεν πάει ο Άρης πουθενά. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, έγινε το πρώτο. Έχουν τον εκ των Las Vegas έτσι, μακάρι να πούνε. Καλά, ένα λεπτό. Δηλαδή, επειδή το Las Vegas τι σημαίνει, δηλαδή. Ότι είναι πρώτο φαβορί στα στοιχήματα, αυτός παίρνει και το στοίχημα. Τι είναι αυτό που είπες. Ναι, στο Super Bowl. Δηλαδή, ένα λεπτό. Στο NBA, ποιον έχει πρώτο φαβορί να το πάρει, για πες μας. Δεν ξέρω, δεν παίζει το χώρο. Σου λέω στο Super Bowl. Πώς το έγινε, ναι, είχαν 1,5 πόντο να κερδίσει η ομάδα, ναι, και κέρδισε με 10. Δεν πιάνονται αυτοί, ρε. Δεν πιάνονται. Ναι. Δεν πιάνονται. Τέλος πάντων. Εδώ... Από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα άντια, κατάλαβε. Ναι, τώρα πιθανότητες. Εντάξει, αλλάζουν βέβαια. Πέφτει. Ναι. Τώρα πες μας τελευταία ερώτηση. Τελευταία, γιατί εσύ είσαι παοξής, αλλά ακούω τις απόψεις σου. Άρης ΠΑΟΚ τελικό με ποιον. Είμαι Κεριανός. Κεριανός, δεν το ακούω. Και, και ΠΑΟΚ και Άρης. Τι, άμα ήμουν ο Τσουκαλάς θα σου έλεγα ότι δεν. Άμα ήμουν ο Τσουκαλάς θα σου έλεγα ότι δεν μιλάω με. Πώς το είπε, με. Με ανώμαλους λέει δεν μιλάω. Λέει με ανώμαλους. Αλλά εκείνος είναι. Ναι, πες μας, ΠΑΟΚ Άρης. Παρότι είσαι. ΠΑΟΚ Άρης τελικό, ποιο θε να πάρει το κύπελο. Πάω κάρα, μαγκά. Εγώ δεν θέλω να πέσει ο Άρης, γιατί είναι δύσκολο ο Άρης. Εγώ θέλω να πέσει η ΑΕΚ, ο πελάτης. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, έτσι. Το μάνταλο θέλεις. Το μάνταλο. Τον Αλ Πατσίνο, το σημαδεμένο θες, εντάξει. Νομίζω όλοι παοξίζεις το μάνταλο. Το πελάτη θέλω εγώ. Δεν θέλω τον Άρη εγώ. Είναι δύσκολο ο Άρης. Οκ, Αντρέα, πώς έλεγε ένα, πώς, το πρώτο nickname, πώς, τι nickname σου έβγαλε, ένα, κάπως, ο Ζαγόρας, ο Γιώργος, ένα έτσι αμερικάνικο, μια Αμερικανιά, κάπως λέει, τέλος πάντων, τώρα δεν μπορεί. Το εχθές πάσε και μέχρι 5 το πρωί, 4 και 6. Δεν σου κάνει, μια χαρά. Να κλείσει την ώρα και έχεις 4.30. Να κλείνει την ώρα και έχεις 4.30. Λοιπόν, Αντρέα, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα στην Αμερική. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλώς τα ξαδέρφια, ρε. Να είσαι ο ξάδελφος από Άρκος Οριστικό. Να τος. Τι κάνετε. Εδώ, με το Στέλιο εκπομπούλα εδώ να σχολιάσουμε. Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Καλά, ο άλλος. Σήμερα βάζει 10.000 δολάρια να πάρει το κύπλο ο Άρης, ο Πάκου να το πάρει. Αφού δεν άκουσες τι είπε, έχασα λέει 8.000 δολάρια στα ζάρια. Παίξε ένα στοίχημα. Ας βάλει. Παίξε ένα στοίχημα 20.000 δολάρια. Ναι, ρε, ας βάλει τον Πάκου, αλλά τον Πάκου δεν το δίνει πολύ. Τον Πάκου το δίνει 3 νομίζω, κάπου εκεί. Τον Άρη το δίνει 8. Ω, αξίζει το. Έτσι είπε, ένα στα 8 είπε. Άρα το δίνει 8. Εντάξει, δεν αξίζει, δεν αξίζει. Άλλο τι κάνετε, ρε παιδιά. Α, καλά, μωρέ, τι να κάνουμε. Αρχίσαμε, σχολιάσαμε τώρα ο Στέλιος εδώ. Σχολίαση του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν πρόλαβα να πω κάτι για τον Άρη, θα τα πούμε μετά. Περιμένουμε τώρα να ξεκινήσουν τα play-off, να έχουμε λίγο. Γιατί χωρίς τα play-off πότε ξεκινάνε, την άλλη εβδομάδα. Τώρα είμαστε ξενέρα. Την άλλη Κυριακή. Ξενέρα. Το μπάσκετ που πάει καλά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστούν. Ναι. Άντε και οι δύο είναι, άντε μην πω κάτι. Κοίτα, αν κάνεις ανάποδα τη βαθμολογία, πρώτη είναι. Πρώτος είναι ο Άρης και δεύτερος είναι ο ΠΑΟ. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις. Πρώτος ο Άρης και δεύτερος ο ΠΑΟ. Δεύτερος, όπως είναι ισοβαθμό, αλλά έχει τη διαφορά ο ΠΑΟ. Οπότε είναι δεύτερος. Πρώτη φορά έχει τη διαφορά. Ναι, πες μας. Έχουμε τελικό στο βόλεϊ για το κύπελο. Δεν τα ξέρω αυτά. Τι τελικό βόλεϊ. Προχθές που παίζαν τι ήταν. Για το κύπελο Ελλάδος, ρε παιδιά. Λικάπ ήταν. Δεν ξέρω, βόλεϊ δεν ασχολούμαι, ξαδέλφε. Δεν ασχολούμαι. Και όταν ο Άρης πήρε το πρωτάθλημα δεν ασχολούμαι, δεν θα ασχοληθώ τώρα. Για να μας πει εδώ, ο Στέλιος εδώ είναι. Τώρα ακριβώς δεν το μας πιάνεις λίγο, γιατί η επικαιρότητα να πούμε την αλήθεια είναι. Έχει γίνει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρης, έχουν γίνει τέρα τα πράγματα. Έχουμε μπάσκετ, είμαστε και οι δύο με το 1,5 πόδι. Τι λέει η μικρή. Τι λέει η μικρή. Έχω την εγγονή εδώ, φωνάζει. Ναι. Τι λέει, Άρης άκουσα. Άρης έλεγε. Ταβουλά. Άρης δεν έλεγε, τι έλεγε. Όχι. Πάω κολέ. Για να φέρω. Να. Έχω την εγγονή. Τα βλέπεις τώρα. Τι δεν κάνω την εγγονή μου. Δεν τα βλέπω αλλά τα ακούω. Πού έχω μπλέξει με αριανούς στο σπίτι μου. Θα φύγω στα Τύρανα. Μετανάστες, το ανθρωμετανάστες. Ξάδελφε, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά και εσύ. Καλησπέρα, φίλε.
Έλα. Νάτος. Εντάξει. Ζάχο, έλα. Λοιπόν, άκου, ο προηγούμενος που πήρε είναι City και εγώ United. Είναι συμπολίτης μου είναι. Από το Άργος, ο ξάδελφος. Ναι, Master City είναι, ναι. Α, δεν το ήξερα, δεν το θυμάμαι. Μπορεί μακούει, να το σχολιάσει. Μ' ακούει τώρα, κατάλαβε ναι. Ποιος είμαι. Ναι. Και λέει, χαιρετίσματα στο συμπολίτη μου. Χαιρετίσματα και στο Στέλιο να δίνεις, δίπλα μου είναι. Και στο Στέλιο, και στο Στέλιο. Ναι. Αυτό Ζάχο το έχω και εγώ με τρία αδέρφια σε μία οικογένεια που τα δύο αδέρφια είναι αριανοί και ο πιο μικρός παοξής. Συμβαίνει. Ναι. Και εμάς στο ΣΟΗ είμαστε όλοι παοξίδες, μόνο εμείς είμαστε αριανοί στο ΣΟΗ. Όλοι παοκ είναι. Ναι. Δεν μου λες, άκουσα λέει ότι πέσει να γίνουν τα παιχνίδια χωρίς θεατές λόγω του ιού. Μπα. Τι εννοείς τώρα, στα play-off. Τα δικά μας, σε παραλυπτική κυπέλου, να κάνουν καμιά τέτοια κοινικό. Εξαρτάται πώς θα πάει το θέμα με τον κορονοϊό. Η σήμερα κυβέρνηση ανακοίνωσε στις πληττόμενες περιοχές οι αθλητικές δραστηριότητες θα γίνονται και κλεισμένο των θυρών. Στις πληττόμενες περιοχές. Τώρα θα εξαρτηθεί το πώς θα πάει το πράγμα. Ναι, αλλά αυτό λέμε. Τα μάτσα αργούν, ρε Χριστό. 40 μέρες θέλουν τα μάτσα. Εξαρτάται πώς θα πάει. Δεν θα έχει τότε. Εντάξει, τώρα θα έχει ζέστη κιόλας. Θα κάνει και ζέστη, θα κάνει και θαράνι, αν και τώρα σου λέω. Ναι, θα φτιάξει. Λοιπόν, να πω για το. Κάτι ρωτούσε για το κύπελο, για το βόλεϊ, τι έλεγε. Ναι, ο φίλος είπε κάτι για το βόλεϊ. Την άλλη, το άλλο Σαββατοκύριακο είναι το Final Four των ανδρών. Mm-hmm. Παίζει ο ΠΑΟΚ με του Φίνικα Σύρου και ο Ολυμπιακός με την Κηφισιά. Mm-hmm. Τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό. Εντάξει. Εμπορικά μάτς πάνω βόλα. Πολύ. Ψεύοντα κάτι. Εσύ σου αρέσει το βόλεϊ, έτσι. Κεντρικό και γυναικείο. Καλά, γυναικείο μου αρέσει και εμένα. Γυναικείο ψηφίζω και εγώ. Ναι, αν και δεν έχω και δει. Και στο μπάσκετ, και στο μπάσκετ, αν δεν υπήρχε το NBA δεν θα ασχολιόμουν. Αν δεν υπήρχε Τζόρνταν. Δηλαδή το Άρης ΠΑΟΚ δεν παρακολουθούσε τότε τη δεκαετία του 80 δηλαδή. Τότε, ναι, ρε φίλε, εντάξει, παρακολουθούσα. Ναι, αν δεν παρακολουθούσε τότε NBA δεν θα έβλεπε το Άρης ΠΑΟΚ δηλαδή. Γιατί θεωρώ ότι ήταν. Ρε φίλε, τότε και ποιος δεν τα βλέπει τα μάτσα, εντάξει. Τότε να σου πω σίγουρα. Τότε... Αυτό που λες είμαστε τελευταίοι, ναι. Δεν υπάρχει Ζάχο άλλη λύση, να καταστραφεί ο μπασκετικός Παναθηναϊκός και να αναστηθεί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ναι, καλά, δεν υπάρχει άλλη λύση. Για να λέμε, κοίτα, εδώ που είμαστε τώρα, δεν φταίει ο Παναθηναϊκός τόσο πολύ, μην λέμε τώρα. Όχι, ο Γιαννακόπουλος ξέρει πώς λειτουργεί. Εγώ και οι άλλοι δεν υπάρχουν. Να τους εξαφανίσουν. Ναι, αλλά δεν είναι. Και έτσι να είναι, που δεν έχει πολύ άδικο, αλλά τα χρέη δεν τα έκανε ο Γιαννακόπουλος στον Άρη, π.χ. Εγώ για τον ΠΑΟΚ. Δεν τα έκανε ο Γιαννακόπουλος. Μπορεί να έκανε άλλα, έτσι. Για με διαιτησίες και όταν βρισκόμασταν σε τελικούς και εκεί. Όχι, λοιπόν. Ναι, αλλά τα χρέη δεν τα έκανε ο Γιαννακόπουλος, Χρήστο, στον Άρη. Ούτε στον ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν τα έκανε ο Γιαννακόπουλος. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Ναι, αλλά κοίταξε όμως τώρα τι γίνεται. Βγαίνει στην Ευρωλίγκα και είναι καρπαζόης πράκτορας. Ναι. Γιατί δεν έχουμε δυνατό ελληνικό πρωτάθλημα, γι' αυτό. Ναι, κατάλαβε. Βλέπει την Ισπανία έχει. Έριξε και τον μπάτζι το Παναθηναϊκό σε σχέση με τον παρελθόν. Τον έχουν νικήσει στο δικό του παιχνίδι. Που το δικό του παιχνίδι είναι τα χρήματα. Δεν έχει τόσα πολλά ή δεν βάζει τόσα πολλά. Οι άλλοι βάζουν περισσότερα και θα τρώει τις καρπαζιές. Το δυνατό του σημείο στην Ελλάδα είναι αυτό και το αδύνατό του σημείο είναι το ίδιο στην Ευρώπη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γιατί δεν έχει ανταγωνισμό εδώ. Γιατί πρόσεξε να δεις. Αν είχαμε 4 με 5 ισοδύναμες ομάδες, θα σου πω εγώ αν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός συνεχόμενα πρωταθλήματα. Θα ήταν λίγο αλλιώτικο το έργο. Ούτε παλιότερα είχε μεγάλο ανταγωνισμό ο Παναθηναϊκός. Είχε μόνο τον Ολυμπιακό, αλλά κατακτούσε Ευρωλίγκες. Και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ όταν είχαν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, στην Ευρώπη πήγαιναν καλά, έτσι. Την τότε Ευρώπη. Και με Final Four δεν παίρνανε. Ναι, δεν παίρνανε βέβαια τα τέτοια, αλλά εντάξει. Ναι, τότε δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός. Δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι μεγαλύτερο ρόλο παίζει αυτός που είναι στην Ομοσπονδία, έτσι. Αυτός είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτός, καλά, ναι, σίγουρα. Αυτός ο δεινόσαυρος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα με τη City, παίζουμε, έτσι. Δύσκολο. Μεγάλο μάτς. Μεγάλο μάτς και αγωνιστικά πιστεύω, είναι καλύτερη η City. Ναι, ναι, εντάξει, αγωνιστικά αν παίξει αύριο Manchester United, Άρης, δύσκολα χάνει ο Άρης στο Old Trafford. Δύσκολο. Άμα πετάξει τις φανέλες μόνο η United θα τρομάξει ο Άρης και θα φύγει. Έλα, λέγει. Ναι, ναι. Θα τους πιάσει και ο Φετφατζίδης αυτόν τον Λουξό όσο παίζει στη μάτσα. Ποιο Λουξό, ρε. Τώρα έχουμε. Ή Γκάλο πήραμε. Ή Γκάλο, σαν τον Λουκάκου είναι. Τι είναι αυτό ο Γκάλο. Μην ξεχνά ότι δεν παίζει και ο Ράσφορντ. Ο δε άλλο 130 εκατομμύρια για Πογμπάρε και ακόμα δεν τον είδαμε. Έλαντε. Πού είναι το παλικάρι αυτό? Δεν ξέρω. Κάνει διακοπές. Από όσο είχε έρθει ο Αμορόζο εδώ και ο άλλος ο τέτοιος, είχε κάνει διακοπές το ίδιο. Ο Ντουάρτε, αν το Αμορόζο ήταν. Ο Ντουάρτε, πώς κάνει διακοπές στην Ελλάδα, το ίδιο κάνει και εκεί. Και παίρνει πόσα εκατομμύρια ο Μαύρος Φουρτούνης. Κατάλαβες. Ναι.
Τέλος πάντων. Έγινε, παιδιά, αυτά. Καλή να σε συνέχεια. Καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Σου άρεσε αυτό, μαύρο φορτούνη, ε. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν είναι ο Ποκμπά, δεν είναι για τη Μάντσεστερ. Έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τότε. Περιμένουμε, είπαμε, τις απόψεις του κόσμου. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Κάτσα να διαβάσω ένα μήνυμα γιατί το ξέχασα του φίλου του Παρασκευά. Που εκεί που μιλούσαμε για το στοίχημα. Στοιχηματικά πάντα λέει θα παίζει Ζάχο τον αντίπαλο. Αν χάνει, θα κερδίζει η ομάδα σου. Αν κερδίζει, θα παίρνει τον παραδάκι. Πάντα κερδισμένο στάση. Καλά, ισχύει αυτό. Υπάρχει και το χ όμως, φίλε. Το ξέχασα το χ. Που να μην κερδίσει η ομάδα σου και να χάσω και το στοίχημα, έτσι. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Εντάξει, αλλά με το χ δεν είναι σπάνια να είσαι στεναχωρημένο. Δηλαδή θα είσαι σε μια φάση. Okay. Χαριτολογώντα το λέει ο Παρασκευά, αλλά γιατί εμεί δεν μπορούμε να παίξουμε, ρε φίλε, ένα ματ. Το ένα μάτς σημαίνει ότι πρέπει να παίξουμε 100-200 ευρώ. Αυτή, τέτοια πορτοφόλια δεν έχουμε. Εμείς θα βάλουμε 3-4 ευρώ, 2 ευρώ για να πάρουμε 100-150-200. Μπορούμε να παίξουμε αυτά που λες. Εντάξει, καταλογώντας το λέει. Λοιπόν, συνεχίζουμε τότε από εκεί που αφήσαμε το σχολιασμό. Είπες για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Εγώ αγωνιστικά δεν θα σχολιάσω. Σχολίασα χθες. Αυτό που θέλω, έκανα ένα μικρό σχόλιο. Θέλω έτσι λίγο να το επεκτείνω σήμερα. Είναι όσον αφορά αυτά που γίνανε στο. Τα γνωστά πλέον μετά και την έκθεση και της αστυνομίας και του παρατηρητή, όχι τα γνωστά, πλέον με τη βούλα αληθή, εφόσον τα λέει ο παρατηρητής, δεν τα λέει κάποιος φίλαθλος, δεν τα λέει ο δημοσιογράφος του Άρη, δεν τα λέει ο πρόεδρος του Άρη, τα λέει ο παρατηρητής και τα λέει και η αστυνομία, έτσι. Πλέον είναι με τη βούλα, γεγονότα δηλαδή πλέον. Αυτό που με κάνει τεράστια εντύπωση πραγματικά, γι' αυτό εδώ ζητούσα, αν θυμάσαι και εσύ και στη δική σου και μαζί όταν κάναμε εκπομπή, ζητούσα Άγγλο, Γερμανό και τρίτο Ισπανό. Έλεγα και οι άλλοι είναι ξένοι. Προσοχή, δεν λέω ότι ο άνθρωπος είναι ήρθε να μεροληπτήσει υπέρ. Όχι βέβαια, άλλο εννοώ. Θα καταλάβετε πολύ σύντομα. Και οι άλλοι ξένοι είναι και οι Αζέροι που ερχόντασαν, κάτι Γιουγκοσλάβοι, κάτι από το Αφγανιστάν, κάτι. Και αυτοί ξένοι είναι, αλλά είναι, τα πρωταθλήματά τους είναι πολύ υποβαθμισμένα. Γι' αυτό έλεγα πρώτον. Άγγλο, επαναλαμβάνω, δεύτερο Γερμανό. Πιστεύω ότι αν ήταν Άγγλος ή Γερμανός, για Ισπανό αφήνω μια μικρή, και Ισπανό βάζω, αλλά αφήνω μια μικρή έτσι, αμφιβολία και για εκεί. Αυτά που γίναν στο ημίχρονο, δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν. Θα έκλεινε το παιχνίδι, ιδιαίτερα Άγγλος, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να βγει. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ξέρω, αρχή, ο Τραμπ να τον έπαιρνε τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν θα έβγαινε. Αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά θέλω να το ρωτήσει κάποιος, δεν ξέρω. Και αυτό είναι οι δημοσιογράφοι. Δεν μπορεί κάποιος να τον βγάλει. Τηλέφωνα λέγονται αυτές οι εφευρέσεις. Δεν μπορούμε να βρούμε το τηλέφωνο του να τον βγάλει, να τον ρωτήσει ένας χριστιανός. Άνθρωπέ μου, έπιασε τα γεννητικά όργανα του βοηθού σου άλλος. Και τι έκανε. Όχι, πώς είναι, για ποιο λόγο συνέχισε το παιχνίδι. Να μας πει, μπορεί να υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε. Μπορεί να είναι ψέματα. Δεν μπορεί να είναι ψέματα. Το είπε ο διαιτητής. Το έγραψε και στο φύλλο αγώνα. Ναι, το είπε ο διαιτητής στον παρατηρητή. Δεν είναι ψέματα. Δεν γίνεται να είναι ψέματα. Να μας πει, δημοσιογράφοι είστε ρε παιδιά. Πάρτε τον ένα τηλέφωνο αυτόν τον Δίας Μίας Ξίας. Στην Πορτογαλία μένει, δεν μένει στο πλανήτη Κρόνο. Πάρτε ένα τηλέφωνο, βγάλτε τον. Τόσο δύσκολο να βρούμε το τηλέφωνο του. Αγγλικά πιστεύω ξέρει, διεθνές διαιτητής FIFA είναι elite. Elite. Μία απλή ερώτηση. Είδες να πιάνουν το βοηθό σου να τον κακοποιούν, α το πω έτσι, να μην το κοντρολογήσει και συνέχεια. Ποιος ήταν ο λόγος που βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο και δεν έκλεισε στο μάτς. Δεν το τελείωσε. Να μας πει το λόγο, ρε φίλε, να το καταλάβουμε κι εμείς. Δεν θα πω ούτε για offside, ούτε για goal, ούτε για τους βοηθούς, τίποτα. Διότι εκεί τελειώνει το μάτς για μένα. Εντάξει. Εκεί τελειώνει. Το μάτς τελειώνει εκεί. Και είναι 0-3 και γεια σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει επαναληπτικός ή όχι. Δεν τα ξέρω αυτά τα νομικά ή το τι ισχύει στο κύπελλο Ελλάδος. Να ακούσουμε το φίλο. Υπάρχει, απλώς τελείωσε το μάτς 3-0 αυτό. Ναι, τελειώνει 3 και υπάρχει και επαναληπτικός. Δηλαδή επαναληπτικός να... 3-0. Ναι, μπορεί να, πούμε, να κερδίσει ΑΕΚ 4-0-4 να αποκριθεί. Έτσι, αυτό. Έτσι. Δεν αποβάλλεται από όχι, το τέτοιο. Ωραία. Εντάξει, αφού εσύ μας το δώσεις, οκ. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα και στα δυο τα παλικάρια που μου κρατάς στην τροφιά. Να τους, Θανάσιος. Η δεύτερη δουλειά μου. Ο Θανάσιος, έλα. Κάνουμε δύο δουλειές. Κάνουμε δύο δουλειές, το γνωρίζεις, κύριε. Το ξέρω αυτό. Μπράβο. Είπαμε, θα βρεθούμε και συντόμως. Πάμε. Με κρατάτε συντροφιά και σας ευχαριστώ πολύ. Την Τετάρτη υπήρχε ένα χαρακτηριστικό για μας ως Αριανούς στο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι ήταν το πιο σημαντικό. Με την παρέα μου εκεί που βλέπουμε το μάτς, είπαμε και αναφωνήσαμε όλοι μαζί. Είναι δυνατόν. Αν
δεν υπήρχε αυτός ο διευθυντής. Υπήρχε πιθανότητα ο Άρης να πάρει αυτό το πέναλτι. Όχι βέβαια, εντάξει. Διευθυντές. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε, το έλεγαμε κιόλας εδώ σε ζωντανή μετάδοση, έτσι στο ημίχρονο. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που, που κράτησα από ναι. την Τετάρτη. Ναι. Αυτό που αισθάνθηκα εκείνη την ώρα, όταν έβλεπα τον Λάιτσμαν, να έχει αυτό το ύφος όταν οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτυρούνται. Ο Σβάρνας που έκανε το πέναλ και πήγε μπροστά του ναι. και τον έκανε ναι. να υπάρχει αυτό το πλάνο ναι. που λες και του λέγε... Δες τον ναι. Λάιτσμαν πώς τον ναι. βλέπει. Ναι. Πώς τον κοιτάει και πώς του δείχνει ότι εσύ το έκανες. Βέβαια, και τώρα, περίμενε. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν ένας από τους δύο Λάιτσμαν ήταν αυτός ή ο άλλος που του πιάσε τα γενετικά όργανα ο κύριος Μελισανίδης, ας πούμε. Και για ποιο λόγο βγήκε και αυτός. Γιατί περίμενε. Ακόμη και ο διαιτητής να του είπε βγες, εγώ δεν θα βγαίνα, φίλε. Αυτό είναι το σωστό. Τι θα με πει, δηλαδή. Ήρθε ο άλλος, με τραμπούκησε ναι. και θα βγω να παίξω. Σοβαρά μιλάμε, ρε παιδιά. Ναι. Εγώ δεν έχω φτάσει εκεί, δεν μιλάω για εκεί. Ποιος θα τον έδινε, για... ναι, αλλά μου λες... Μιλάω για το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο αποδείχτηκε ότι με Έλληνες διαιτητές η οποιαδήποτε ομάδα, παίζοντας με την ΑΕΚ, που δεν ήταν καλή και δεν ήταν, ας πούμε, από τις... ΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ήταν η Λαμία, ο Πανιόνιος, οποιοςδήποτε και παίζανε ημιτελικό. Με Έλληνα διαιτητή η ΑΕΚ θα είχε τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο την υπόθεση του αγώνα και κατά 90% την πρόκληση. Όποιος αρχιβάλλει για αυτό το πράγμα θα πρέπει να μην είναι Έλληνας και να μην ξέρει τι του γίνεται εδώ. Αν να ζει στην Ελλάδα και να δηλώνει Έλληνας να ζει στην Ελλάδα, αλλά να μην ξέρει τι του γίνεται. Ναι, ρε, Θανάση. Δηλαδή, θεωρώ τα μυαλά του ότι δεν είναι στη θέση του. Γιατί αυτό το πέναλτ και ο τρόπος με τον οποίο το σφυρίζει ο διαιτητής με την αποφασιστικότητα, κατευθείαν, μπαμ, μπαμ, το Λάιτσμαν να κάνει κίνηση, τέλος, πέναλτι, φυγέτε από εδώ, τελειώσαμε. Δεν το έχω ξαναδεί. Ναι, ρε φίλε, σωστά. Ήτανε που... Ναι, περίμενε. Σφύριγμα υπέρ της ομάδος μου, άσε τα υπόλοιπα. Άσε τα άλλα. Πώς θα τα αφήσω, ρε φίλε, τα υπόλοιπα. Είναι μα δεν θέλω να συζητήσω για τα άλλα. Α, δεν θες να συζητήσω. Δεν θέλω να συζητήσω. Ναι, όχι, δεν θέλω να συζητήσω. Ωραία. 50 χρονών έγινε. Τα έχω φάει 100 φορές. Τι να συζητάω. Λοιπόν, δεν θέλω να τα συζητήσω. Λοιπόν, υπάρχουν 3-4 περιπτώσεις το πρώτο ημίχρονο και παραπάνω. Που οι παίκτες της ΑΕΚ την ώρα που κάνουν τρίπλα και προσπαθούν να ξεφύγουν από τους παίκτες μας, ενώ καταλαβαίνουν, ας πούμε, ότι δεν πιάνει τρίπλα τους, πέφτουν κάτω. Και ο διαιτητής κάνει παίζεται και φεύγει ο Άρης αντεπίθεση. Ακούω τον Σαντοριναίο, Σαντοριναίος είναι δημοσιογράφος της ΑΕΚ, στην Ερασπό, σας ενημερώνω. Το γνωρίζω. Λοιπόν, να μιλάει. Το γνωρίζουμε από Β' Εθνική, από το Λαμία Άριζε. Το γνωρίζουμε. Το έχουμε στείλει μηνύματα, δεν απάντησε ποτέ. Τον έχουμε στείλει μηνύματα, δεν απάντησε. Από το Λαμία Άριζε, το γνωρίζουμε. Έχει κάνει διάφορες αναρτήσεις και ο συγκεκριμένος κύριος. Και αν έχω ακούσει την επόμενη το πρωί να κάνει κριτική για το διαιτητή και να λέει ότι είναι η αιτία για το ότι έγινε στα αποδυτήρια. Για τα σφυρίγματα του λέει στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σαντοριναίος. Ο οποίος δουλεύει σε κρατικό κανάλι. Πολύ ωραία. Και για τους δημοσιογράφους. Χωρίς παρεξηγήσει. Δεν θέλω να παρεξηγηθείς, αγόρι μου καλό, εσύ μπορεί να μην ανήκεις. Εγώ πιστεύω ότι ένα 10% των δημοσιογράφων είναι εντάξει σε χαρακτήρα και σε νοοτροπία. Το 90% είναι βόθρος. Λοιπόν, καλά, τώρα ένα λεπτό. Για να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, σίγουρα οποιαδήποτε έτσι κάστα ανθρώπων, είτε είναι δημοσιογράφοι ή επάγγελμα, το πούμε. Δικηγόροι, παραγωγή ραδιοφώνου, το πούμε, να βάλουμε και εμάς. Λοιπόν, όλοι υπάρχουν. Καλή και η κακή. Ναι, όλοι υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα. Ναι, ρε παιδιά, εγώ ανέφερα για το δημοσιογραφικό κομμάτι ένα συγκεκριμένο νούμερο. Και μπορώ να αναφέρω ονόματα ανθρώπων. Σε όλες τις ομάδες, ονόματα ανθρώπων οι οποίοι, εντάξει, μπορεί να λέμε ότι τα συμφέροντα της ομάδος και δεν θα πάρει την είδηση και όλα αυτά που λέτε σωστά, αλλά υπάρχουν και όρια, ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα. Προφανώς. Όρια δηλαδή, υπάρχουν... Μπράβο. Υπάρχουν και όρια, ας πούμε, που δεν μπορεί να μου κάνει συνεχέση το άσπρο μαύρο και δεν μπορεί να υποβαθμίζεις την νοημοσύνη μου.
Δεν μπορεί. Πώς θα το κάνουμε σωστό, τώρα. Σωστό αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος είναι αυτό που λένε ότι θα πρέπει να μπορεί να μου λες τι ζητούσε ο βοηθός πίσω από την νηστεία. Που γινόταν ζέσταμα των αναπληρωματικών. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Το ότι δεν επεμβαίνει εισαγγελέας να συλλάβει όλους αυτούς τους. Για μένα είσαι ανώμαλος από τον κόσμο. Αλλά τώρα μας είπε προηγουμένως, μου είπες δεν θα μιλήσουμε για αυτό. Τώρα για αυτά πήγες. Επειδή ήθελα να πω κάτι για τους δημοσιογράφους. Τέλος. Γι' αυτό πήγε το πράγμα. Λοιπόν, για να κάνουμε διάλογο. Για να κάνουμε διάλογο. Όλα αυτά που είπες για τον διαιτητή είναι σωστά. Αλλά ξεχνάς κάτι βασικό. Ότι το έγραψε πολύ ωραία ένας φίλος, ήθελα να το πω χθες, το ξέχασα. Λέει Πορτογάλος ημίχρονο, Καραντώνης τελικό. Πολύ πετυχημένο. Ναι, ακριβώς αυτό λέμε. Ότι, πολύ έξυπνο πραγματικά, τα καδόρωσε αυτός που το έγραψε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που όντως έπαιξε, ούτε μάστησε όπως είπες από τα πεσήματα. Έδωσε ένα πέναλτι, για να πω και του στραβού το δίκαιο, εγώ όταν έγινε, είπα δεν είναι. Αλλά ήταν. Κατάλαβες, και το έδωκε ο υπόθεση. Ναι, αλλά όπως βλέπεις, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, δυστυχώς, δεν θα πω για τις αποφάσεις στο δεύτερο. Δεν μπαίνω σε αυτό. Γιατί μπορεί να το είδαν και έτσι, ρε παιδί μου, να την είδαν την κόκκινη έτσι, να μην τα σφυρίγματα δεν τα κρίνω. Βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο παρότι έγιναν αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι, όχι, είναι δεδομένο ότι δεν έπρεπε να βγουν. Θεωρώ ότι αναξιοπρεπής άνθρωπος θα έβγαινε μόνο. Για μένα. Όταν βλέπει να πιάνουν τα γεννητικά όργανα του βοηθού του. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι κάτι άλλο σε σχέση με το... Και να τον απειλεί. Παίζοντα... Ναι, ότι έγινε απειλή, φαίνεται ότι έγινε απειλή. Δεν... Τι να σου πω. Έτσι. Και δεν είναι η μόνη, έτσι. Καλά, ένας παράγοντας στα αποδυτήρια των διαιτητών δεν πάει για να τους πει συγχαρητήρια στο ημίχρονο. Ναι, αυτή είναι ξένη, ρε φίλε. Εμείς περιμένουμε από τον ξένο κάτι διαφορετικό, έτσι. Κάτι όπως αυτό που είπε και ο Θανάσης, που είδαμε στα πρώτα 45 λεπτά. Ας πούμε, να είναι αδέκαστος και να είναι αυτό. Να μην μασάει, να μην κάνει. Αν τον ακουμπήσει, να τελειώσει. Και το αποτέλεσμα ήταν 1-1. Δηλαδή, η καλύτερη ομάδα ήταν άτυχη. Δεν σκόραρε. Όντως, η χειρότερη ομάδα. Ναι, η καλύτερη ομάδα ήταν άτυχη. Δεν σκόραρε. Η χειρότερη ομάδα ήταν τυχερή. Και πήγε με το 1-1. Είναι αυτό που λέμε, τι κι αν είμαι κακός, από τη στιγμή που με την τύχη μπορεί να πάρω ένα αποτέλεσμα, γιατί να μην το πάρω. Άπειρες φορές σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, με Έλληνες διαιτητές, δεν έχω πάρει, σπάνια να έχει γίνει να έχω πάρει αποτέλεσμα. Ωραία. Να είμαι κακός και να έχω πάρει αποτέλεσμα. Θανάση, κλείσε με την τελευταία σου έτσι σκέψη. Όχι, ναι, πες το τελευταίο και κλείσε. Ένα λεπτό. Ναι. Ελπίζω να μην η εικόνα αύριο στο Palette Sport να παίξουμε τα ρέστα και τους αριθμούς. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία. Ελπίζω όσοι αγαπάμε αυτή την ομάδα και όσοι την έχουμε ακόμα εκεί υψηλά, όπου την έχουμε το τμήμα δηλαδή, να βρεθούμε αύριο στο γήπεδο, γιατί είναι ένα παιχνίδι που θα δώσει το φιλί της ζωής για το επόμενο. Ακόμα δεν τελείωσε τίποτα, οπότε ας είμαστε εκεί. 10 ευρώ δεν είναι πολλά χρήματα, δεν έχει ποδόσφαιρο αυτή τη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Θανάση. Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, θα περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε για λίγο για μπάσκετ. Μας έδωσε την assist και ο τελευταίος ο φίλος, ο Θανάσης. Θα γίνεται χαμός στην επόμενη μισή ώρα, να ξέρετε. Δεν ελπίζω. Θα σχολιάσουμε και το ΑΕΚ Άρης λίγο, αυτό που ξεκίνησα να λέω. Και φυσικά το 2310-287 και 38 θα είναι και πάλι δικό σας, να ακούσουμε τη δική σας άποψη που είναι και σημαντικότερη, έτσι. Όταν ακούω κάποια τέτοια τραγούδια να απολώ την δεκαετία του 80 και του 90 που ήμασταν νεαροί. Πηγαίναμε συχνότητες, δεν ξέρεις, ξέρεις. Τι σου λέω τώρα. Δεν είχες γεννηθεί εσύ, τι λέω. Κοίτα, τη δεκαετία του 90, Συχνότητες, συχνότητες στην πλατεία Επταλόφου, πανικός. Καλά, είναι και από την άλλη πλευρά, ρε. Ναι, εσύ είσαι, ναι, το ξέχασα ότι είσαι παιδί του κέντρου Μαμά Μπέικον. Τα ξέχασα αυτά. Μαμά Μπέικον, Μπέικον. Λοιπόν, τα ξέχασα. Λοιπόν, συχνότητες, κατάλαβαν τώρα όσοι φίλοι ακούνε και είναι έτσι από τα δυτικά, για τις συχνότητες ιδιαίτερα. Ήταν, το είχε και όλο στο μαγαζί και φίλος. Ωραία. Καλές εποχές περάσαν όμως. Γι' αυτό πάντα πρέπει να ζούμε με το τώρα και να το ευχαριστιόμαστε, έτσι. 2310-287 και 38. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 38. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε από ό,τι κατάλαβες. Στέλιο. Στο είπα από πριν. Ναι, ναι. Θα γίνει χαμός. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο φίλο. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχάς ο διαιτητής ο οποίος συνέχισε το παιχνίδι κάτω από αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να τιμωρηθεί. Κύριε Κώστα, από... αν καταλάβαμε έτσι. Ναι, εγώ είμαι εγώ. Σας ακούμε, ναι. Θα πρέπει να τιμωρηθεί ο διαιτητής για πλημελή εκτέλεση καθηκόντων. Ποιος θα τι, δηλαδή να μην διαιτητεύσει την Ελλάδα, δεν θα ξαναδιαιτητεύσει, αυτό είναι σίγουρο. Δεν το ξαναλέω. Όχι να μην διαιτητεύσει την Ελλάδα. Ναι. Να αποκλειστεί για ένα χρόνο από διεθνείς διοργανώσεις. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό γίνεται. Για... Πώς δεν γίνεται. Λογικά. Πώς δεν γίνεται, δηλαδή. Γίνεται, αλλά... Με ποια λογική αυτός τώρα συνέχισε το παιχνίδι. Ναι. Και καταρχάς. Και είστε και αξίες, έτσι, γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η άποψή σας, γιατί είστε και ο παδός ΣΑΕΚ. Ο παδός, φύλαθος ΣΑΕΚ. Υποστηρικτής απλώς είμαι, ο παδός του Πιερικού μόνο είμαι. Ναι, φύλαθος ΣΑΕΚ. Λοιπόν, και αυτό που άκουσα από τον άλλον, ότι αν καταλογιζόταν 0-3 θα γινόταν επαναληπτικός, αυτό που το ακούσατε πάλι. Εγώ το είπα. Δεν ισχύει αυτό. Όχι ο άλλος, ο Στέλιος. Ο Στέλιος είναι... ουσιαστικά, άμα κατοχυρώταν 0-3, μιλάμε για το ένα παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι... Δεν ισχύει. Αποκλείεσαι από το θεσμό. Μπορεί να έχει δίκιο. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί. Εντάξει, δεν τα ξέρω. Αποκλείεσαι από το θεσμό. Τι νόημα έχει τότε? Έχει μια λογική αυτό που λέτε, αλλά δεν το ξέρουμε για τον κανονισμό. Μπορεί άλλος κανονισμός να είναι το διεξαγωγή κυπέλλου στην Ελλάδα, άλλος στην Ιταλία, άλλος στην Ισπανία. Κανονικά, για ένα πράγμα δεν είμαι σίγουρος. Κανονικά, πρέπει να έχει και μείον 3 βαθμούς. Επιπλέον ποινή. Δεν το ξέρω αυτό. Διότι είναι επίσημη διοργάνωση, αγαπητέ. Ναι, αυτό σωστό. Το ότι δεν υπάρχει... Το ότι σταματάς και δεν συνεχίζεις, αυτό είναι βέβαιο. Ωραία. Για να το λέτε, μπορεί να ξέρετε κάτι παραπάνω. Αυτό είναι βέβαιο. Τι ήξερα εγώ, τι ίσχυε. Τώρα, αν τα αλλάξαν, φυσικά, όλα τα κάνουν μεσοβέζικα τώρα. Επιτέλους, με αυτόν τον Μελισσανίδη, επειδή είναι υπότροπος, κατέξιν και κατεξακολούθηση, μας κούρασε ο κύριος. Ναι, είναι αδιανόητο αυτό, αυτό που έκανε, διότι δεν είναι πρώτη φορά που κατεβαίνει στα αποδυτήρια. Ναι. Υπό ποια ιδιότητα κατεβαίνει στα αποδυτήρια. Και μάλιστα άκουσα, γιατί η Ερασπόρ είπε I am a boss, ότι είμαι το αφεντικό. I am the boss, ναι, έτσι είπε. I am the boss. Και διώκα Τουρκία. Ωραία κύριε Κώστα, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε. Γεια σας. Να σας ευχαριστήσουμε. Να πούμε πως εξέδωσε ανακοίνωση η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας που αναφέρει πως καταδικάζουμε τα όσα έγιναν στο ΆΚΑ και ενημερώθηκε ήδη η UEFA. Αυτό το είπε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ναι. Η ελληνική, έτσι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, γιατί ο κύριος Βαρούχας άλλα έλεγε, γελούσε με τον διαιτητή, τέλος πάντων. Η άποψή του. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Μόλις βγήκε αυτό. Καλησπέρα. Και ο Στέλιος. Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Πάμε. Μπράβο. Η UEFA εσύ αυτό το γνώριζε από εκείνη την ώρα. Τι να ενημερωθεί. Χρειάζεται να ενημερωθεί κιόλας, δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, αυτό υποστηρίζει η ανακοίνωση της ΚΕΔ τώρα. Η ανακοίνωση της ΚΕΔ, όπως λέει και ο Στέλιος, να είχαμε να λέγαμε. Τώρα να τη βγάλουμε. Να λέγαμε. Δεν μου λες, Ζάχο, εμείς τι είμαστε τώρα, η ομάδα της Καρπαζιάς. Προφανώς, όχι προφανώς, στους 4 που είμαστε τώρα είμαστε 100% η ομάδα της Καρπαζιάς. Εδώ είμαστε, ρε φίλε, η ομάδα της Καρπαζιάς. Συγγνώμη. Είμαστε η ομάδα της Καρπαζιάς όταν παίζαμε με τον Παθρακικό. Και εσύ μου λες με την ΑΕΚ, αν είμαστε της Καρπαζιάς. Διερωτώσω κιόλας. Με τον Αθηναϊκό ήμασταν η ομάδα της Καρπαζιάς. Με τον Αθηναϊκό. Ακριβώς αυτό. Τι μου λες. Δεν μου λες, ρε Ζάχο. Πολλές ομάδες δεν έχουν πάρει τίτλο. Αλλά αυτό το χούι το κόψανε. Έγιναν και μεγάλες χωρίς να έχουν τροπέα. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ είναι άλλο ανέκδοτο. Τι να πω.
Εφόσον δεν τιμωρείται και υπάρχει ατιμωρησία, εγώ όταν βλέπω ότι κάνουν τέτοια και δεν τιμωρούμε, θα κάνουν και χειρότερα. Απλώς εμένα ξέρεις τι μου τη δίνει εσύ, ότι έρχεται ο καθένας και στο κάνει αυτό το πράγμα. Και λες εσύ μεγάλη μαύρη, τι μεγάλη μαύρη, ο καθένας έρχεται και παίζει μαζί σου να πω. Δεν ξέρω ρε φίλε να με προβληματίζει πολύ αυτό και η στάση που κρατάει ο μαύρη. Εγώ φίλε επαναλαμβάνω, να ήταν Έλληνας... Να ήταν Έλληνας δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση, έτσι. Μπορεί και χειρότερα, ας πούμε. Αυτό είναι μια εύλογη απορία. Αν κάνει τέτοια στους ξένους, που λες ότι δεν με παίρνει κιόλας να το κάνω, σκέψη μπορεί να κάνει Έλληνα, έτσι. Έτσι. Τον άλλο δεν τον έλεγε και το κασκόλ, θα σε κάνω θεσσεράνο. Ναι, άλλο λόγια. Εγώ μιλάω για πράξεις. Αν έχει κάνει τέτοια πράξη σε ξένο, τι να υποθέσω ότι μπορεί να κάνει Έλληνα. Έτσι. Δεν το συζητάω. Ναι. Δεν υπάρχει. Αλλά αν το κάνανε στο. Το έκανες εσύ σε αυτούς φίλε, το έκανες εσύ με αυτόν τον τρόπο και σε ένα και σε δύο και τρία μάτς. Φίλε πιστεύω αυτοί ξέρεις τα λέγανε, αυτοί, οι άλλοι. 50 χρόνια ναι, ας γίνουν 51. Έτσι. Αλλά αυτό θα το κόψουμε. Η ουσία... Αυτό θα το κόψουμε. Ναι. Η ουσία είναι φίλε... Αυτό είναι που μου τη δίνει σαν νεύρα. Η ουσία είναι, εγώ ρωτούσα και κάποιος, γιατί έχω φίλους, ξέρεις και στο Facebook και έκανα μια πολύ απλή ερώτηση, να μου πούν αν όσο ζουν, ο άλλος είναι 30 χρονών, 40 χρονών, σε μάτς Άρης ΑΕΚ ή ΑΕΚ Άρης έχει αδικηθεί η ομάδα τους. Κανένας δεν βρήκε μάτς ρε φίλε. Και εσύ εγώ να πω ότι αδικεί, πρόσεξε, να πω με την τελείως αντιθετή άποψη, έτσι, ότι και το πέναλτι του Άρη δεν ήταν πέναλτι και δεν έδωσε και ένα στην ΑΕΚ και ότι αδικήθηκε η ΑΕΚ ρε φίλε. Δηλαδή στο πρώτο μάτς που αδικήσε από τον Άρη, μπαίνει στα αποδυτήρια, γιατί φέτος και στα δύο μάτς ο Άρης σφάχτηκε από την ΑΕΚ. Και στα δύο μάτς. Ναι, ρε, όχι, σφάχτηκε. Σου κάνανε. Και εσύ αδικήθηκε σε εισαγωγικά. Που δεν αδικήθηκε, αλλά λέμε αδικήθηκε. Και μπαίνει στο πρώτο παιχνίδι στα αποδυτήρια και κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμείς πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε μάτς στα αποδυτήρια. Με αυτή τη λογική. Έτσι ακριβώς. Έγιναν αυτά τα πράγματα. Πολύ χοντρό είναι αυτό, φίλε, και με προβληματίζει σου λέω και στάση τη ομάδα και ανακοινώσει που βγάζει η διοίκηση και όλα αυτά. Και δηλαδή κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να κοπεί στον Άρη. Πρέπει εσύ να το κόψεις μόνος σου, να βρεις το μηχανισμό και τον τρόπο να το σταματήσεις. Γιατί ο κάθε ένας που τα έρχεται, ας σου λέει αυτοί τρώνε και φάπες, πάρα τους. Για να το κλείσουμε, πάρα. Αυτό που είπα και χθες. Σ' ανακοινώσεις, ας πω ότι μπορεί να είναι και πολιτική που δεν συμφωνώ εγώ, ας πω ότι είναι και πολιτική. Αλλά αυτό με την Κοσμοτέ, συγγνώμη φίλε, έπρεπε ήδη από τις 16 κάμερες να ζητήσει ο Άρης το πλάνο. Του γκολ της ΑΕΚ, το δεύτερο. 16 κάμερες δείχναν το μάτς. Μία δεν μπορεί να μην το πιάσει. Τι έγινε. Μπορεί να μην έγινε τίποτα, να έπεσε μόνος. Εγώ σου λέω μπορεί να έπεσε μόνος, έτσι. Ζήτα εσύ από την Κοσμοτέ το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ από τις 16 κάμερες και ας σου δώσουν τις 15, όχι μία λιγότερη να σου δώσουν, τους κάνεις μήνυση. Αυτό εγώ θα έκανα, φίλε. Και πάρε την ομάδα και φύγε ρε μια φορά. Εντάξει, εγώ το είπα και αυτό να σου πω την ώρα της περιγραφής, το είπα στο Χρήστανθο, στα νεύρα μου. Εντάξει, λειτουργήσα και λίγο σαν οπαδός. Πού είμαι οπαδός, έτσι. Άμα μάθεις συνέπειες και εσύ θα πεις όχι. Το τι θα πάθαινε η ομάδα. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Μείον 10 και εκτός Ευρώπης και πάρε εκεί και ξέρεις στον Άρη. Είπαμε για την Κουρουμπίλια τι έγινε. Άμα έκανες κάτι τέτοιο. Καλά να σε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα, Αργιανός από Καστοριά τηλεφωνώ. Καστοριά, που μέσα από την Καστοριά. Μέσα. Μέσα στην πόλη. Το όνομά σου, αν επιτρέπετε. Δημήτρης. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Είπαμε, έχουμε και. Από το Σεπτέμβριο σας ακούω. Εντάξει, είμαστε το ίδιο πάθος, τα ίδια που αισθάνομαι εγώ και τον Άρη, τα ίδια ακριβώς αισθάνεσαι και εσύ. Και είσαι από τις λίγες εκπομπές που ακούω πλέον στο ραδιόφωνο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Εγώ εντάξει είμαι εξαγριωμένος με τα προχθεσινά, συντάσσομαι μαζί σου σε όσα είπες. Εγώ μια συμβουλή όσο θέλω να δώσω ας πούμε στον προπονητή και στον Χαριστέα να του μεταφέρει, όσο μπορεί δηλαδή να ακουστεί αυτό το πράγμα και να τα ακούσουν, ότι η ομάδα στα play-off ούτως ή άλλως δεν έχει αξιώσεις για κάτι καλύτερο. Οπότε πρέπει να κάνει rotation. Στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ δεν πρέπει να μπει ούτε Φετφαντζίδης, οι παίχτες μας δηλαδή καλοί. Καλά αυτό. Γιατί από ό,τι είδαμε είναι επικίνδυνοι. Πότε μπορεί είναι, επειδή, sorry λίγο σε διακόπτω, δεν είδα και το πρόγραμμα ημερομηνίας. Είναι και κοντά στο δεύτερο ημιτελικό το ματς με την ΑΕΚ στο Νόρος. Είναι κοντά και πρώτα είναι στο ΆΚΑ. Η δικιά μου δηλαδή η αίσθηση είναι. Τότε είναι πιο, ναι. Πρώτα είναι στο ΆΚΑ. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι στη δικιά του στην αλητία η μόνη απάντηση μπορεί να είναι άτομα ας πούμε μπα. Ας παίξει ο Μπα, ας παίξει ο Μπακουτσής, καλά, ας παίξουν ας πούμε, δεδομένο και αυτό που λες.
και πιστεύω να καταλαβαίνεις έτσι τι, τι εννοώ. Ακούω, να παίξουν έτσι με λίγο παραπάνω πάθος, να παίξουν έτσι με λίγο πάθος. Ναι, κατάλαβα τι εννοώ. Να δουν έτσι, με καταλαβαίνεις έτσι. Ναι, αυτό μόνο μπορεί έτσι να το κάνει και άλλη ομάδα όμως, όπως δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνο ναι, εμείς. Ναι, μπορεί άλλη ομάδα, γι' αυτό είπα. Ας παίξει εκτός αποστολής, ας μην μπει ούτε ο Φετσφατζίδης ούτε ο Γκάμα, κανείς από αυτούς. Ας παίξουν πρέπει, όλοι οι άλλοι. Ας παίξει ο Σόουζα. Ναι. Δηλαδή και ο Σόουζα με το που μπήκε η αλλαγή, ας πούμε, έδειξε πάθος. Ας παίξουν οι παρκεδμένοι παίχτες, γιατί αυτοί είναι επικίνδυνοι. Μας την έχουν στημένοι και θα είναι, ας πούμε, δυστύχημα να μην έτσι φανεί ότι. Υπερόπτης, πιστεύω δεν κλειτώνω στο δεύτερο μάτς, έτσι πιστεύω. Από το στόμα σου και στο θέλω αυτή. Και εγώ αυτό πιστεύω. Πλέον οι οπαδοί μας πλέον έχουν οριμάσει. Είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνει καλά, αυτό είναι το οτιδήποτε με στην κερκίδα. Από εκεί και πέρα αγωνιστικά πρέπει να τους ακίσουμε. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε ακούμε και πιο τακτικά. Καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά. Είπε το όνομα, το ξέχνα. Δεν συγκρατώ όνομα. Γιάννης. Εγώ το συγκράσει το όνομα. Δεν είμαι καλός να συγκρατώ ονόματα, είναι αδυναμία. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Γεια σου, Ρεζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και Στέλιος. Το παιδί... Και Στέλιος, Στέλιος, Στέλιος. Μην το ξεχνάτε του Στέλιου. Συνεργάτης της εκπομπής, πολύτιμος. Ναι, ναι. Πάμε. Κοίταξε, Ζάχο, θα σε πω δύο πράγματα σύντομα με το φτωχό το δικό μου το μυαλό. Δεν υπάρχει φτωχό μυαλό, την άποψή σου λες. Δεν υπάρχει φτωχό μυαλό. Εντάξει, ναι. Εκεί θα σε ξεκινήσω λιγάκι, θα σε κάνω έτσι μια αναδρομή λίγο. Ξεκινάει η συνάντηση αυτών των τεσσάρων που μαζεύτηκα μαζί με αυτόν τον αξιωματούχο. Αυτό πήγα να πω προηγουμένως. Ήταν τη ΣΟΕΦΑ. Ναι, πώς λεγόταν. Ο άνθρωπος αυτός που ήρθε με τις ευλογίες και της κυβέρνησης, ναι, που έγινε αυτή η συνάντηση. Και σε εκείνη τη συνάντηση, στα μούτρα μπροστά αυτού του αξιωματούχου, ας το πούμε έτσι. Το λέω, δεν ξέρω αν το προφέρω και σωστά. Το... Είναι το, να θυμάμαι καλά, θα μας, των Ομοσπονδιών της, είναι ο κουματαδόρος των Ομοσπονδιών. Αυτού, από Λάμδα, ναι. Λέει ο κάθε ένας τις απόψεις του, ας πούμε, και το ένα και το άλλο. Και ο Μελισσανίδης το λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν όπως γίνονται μέχρι τώρα. Δεν θα αλλάξει το σύστημα. Γιατί αυτοί λέγανε να το αλλάξουν το σύστημα, να το κάνουν πιο μεγάλο, να μην μπορούν να τις ελέγξουν. Να μην μπορεί να ελέγξεις. Αυτή τη στιγμή τις ελέγξεις περισσότερες ο Μελισσανίδης. Και στα μούτρα αυτών μπροστά λέει, όχι λέει, εσείς πώς τις κάνετε τις εκλογές από αυτά που χαίρεψανε με παπά. Και το λέει αυτό, να θα γίνει όπως έγινε. Ακριβώς. Γιατί τα λέει αυτά εδώ πέρα. Ναι, γιατί τα λέει αυτά εδώ πέρα ο Μελισσανίδης. Εγώ βάζω το λεωφορείο μαζί με τον Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο και γυρνάει για να πάρει όλες τις ενώσεις με τα φουσκωτά τα παιδιά. Για να έρθεις εσύ και να με κάνεις πιο μεγάλες, να πούμε τις ενώσεις και να θέλει άλλο αλυσίδι και άλλο τέτοιο. Εγώ θέλω να τις πάρω τις ενώσεις τώρα 100-0 για να κάνω ό,τι έκανε παλιότερο Ολυμπιακός, όχι όπως είναι τώρα η ιστορία. Και στα μούτρα αυτονών λέει αυτά τα πράγματα. Και σε κάποια άλλη στιγμή λέει και τον καλό το λόγο για τον γιατί Άρη. Λείπει ο Άρης. Το θυμάσαι, Ζάχο? Έπρεπε να είναι και ο Άρης. Ναι. Τα λέει αυτά τα καλά, ας πούμε, λόγια. Γράφανε οι δημοσιογράφοι την άλλη μέρα του Άρη. Και τα τέτοια, να είπα έτσι και το ένα και το άλλο. Αυτά, γιατί τα λέει αυτά? Ξέρεις ότι δεν μ' αρέσουν αυτά, αλλά τέλος. Ναι, γιατί τα λέει όμως αυτός, ξέρει γιατί τα λέει. Γιατί ο Άρης, έτσι όπως είναι τώρα, δεν απλώνει το χέρι να πάρει κομμάτι από την πίτα. Και λένε καλά λόγια για σένα. Όπως λέει και ο παππούς του Ολυμπιακού. Ο Άρης που έλεγε για αυτά και παίζει καλά και είναι η ομάδα της Θεσσαλονίκης και κάτι που δεν θέλει. Έτσι όπως θα λες. Γιατί δεν απλώνεις το χέρι να πάρεις κομμάτι από την πίτα. Όταν θα πρόσεις να πάρεις κομμάτι από, το, από την πίτα το χέρι, θα στο κόψεις από τη ρίζα. Είδε, έγινε ήδη. Ναι, τότε θα αρχίσουν τα στιλέτα να βγαίνουν. Άκουσα, άκουσα. Τα ξέρουμε αυτά, αλλά δεν πίστευα, αυτά τα ξέρουμε, δεν είμαστε χθεσινοί, αλλά αυτά πίστευα ότι με ξένο διαιτή δεν το βλέπαμε αυτό. Όχι, πρόσεξε τώρα, θα σε πάω εκεί πέρα. Έχει ο Περέιρα αυτός εδώ πέρα, τώρα. Το βρήκε ο Στέλιος, ο Στέλιος. Ναι, ο Περέιρα είναι δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα. Ναι. Ζάγο, ο Περέιρα είναι δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα. Έχεις καταλάβει πάνω από τι γίνεται, σε ποια χώρα είσαι, πώς υπερηφέρεται εδώ κάθε παράγοντας η ομάδα. Σωστά. Πόσο βλάκας και να είσαι, διακοπές το καταλαβαίνεις αυτό, αυτονόητο δεν είναι. 20.000 παίρνει, διακοπές κάνει, μια χαρά. Άντε μπράβο, αυτό το περιστατικό έχει ξαναγίνει με ξένο διαιτητή στο παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Κατεβαίνει στο ημίχρονο, ένα φιλαβό τι ήταν. Στο 2-2 και κάνει τα ίδια. Άντε μπράβο, ναι, σε αυτό το παιχνίδι, στο ημίχρονο, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος. Αυτό. Δεν το θυμάμαι αυτό που λες. Ναι, ο ΠΑΟΚ σε πρώτο ημίχρονο ήταν 0-3 έπρεπε να είναι. Άντε μπράβο, ναι, αλλά
χάνει το πέναλτι, κάνει 0-1 και τι γίνεται. Βλέπει την εικόνα της ομάδας του και πώς θα το αλλάξω εγώ αυτό το πράγμα. Κάνει ξανά μπούκα. Έκανε μέσα μπούκα, και κάνει, ναι, δεν έκανε την ναι, μπούκα. Κάνει από κάτω έκανε, την ναι. ιστορία και βγαίνει ο εκείνος ο διαιτητής αλλαγμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Ναι, ναι. Τι γίνεται τώρα. Παίρνει, τα ξέρει όλα αυτά. Και όπως είπε Ζάχο, δεν μπορεί να βάλει ένα Γερμανό ή Άγγλο τέτοιο επίπεδο, γιατί όπως είπες, δεν θα βγει να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν θα τι βγει. Κάνει ο πονηρός ο μάγκας. Βάζει ένα φέρνει ένα της ελίτ, αλλά της ελίτ της χώρας του. Δικό του. Ώστε να μπορεί να το μιλήσει. Αν γίνει κάτι και στραβώσει, να μπορώ να συνεννοηθώ με αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος μαζί με τους επόφτες πηγαίνει σε μια ξένη χώρα και γίνεται αυτό που το πρώτο ημίχρονο παίζεται, πάει στα αποθητήρια και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Αυτομάτως και φυσιολογικό είναι. Καθυστερεί να βγει, τον παίρνουν στα τηλέφωνα και το λένε το και το και το. Ναι, ρωτάς όταν πας σε μια ξένη χώρα, το τι σημαίνει ρε παιδιά, τι κάνετε εσείς ναι, εδώ φίλε, σε αυτό το βέλο. Ναι, αλλά πρόσεξε, τώρα αυτός ξεφτυλίστηκε. Θεωρείς ότι στην πατρίδα του Πορτογαλία δεν έχει γίνει θέμα τώρα και ο διαιτητής και ο υπόπτης, ότι συνέχισαν αυτό το μάτι. Έχει, ναι, έχει γίνει θέμα, αλλά όταν πας σε μια χώρα σαν καλεσμένος να σφυρίξεις ένα παιχνίδι, λες ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού εδώ ρε παιδιά, πώς παίζετε εσείς, τι κάνετε εδώ. Τώρα δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα τι γίνεται. Με κάλεσες εσύ, μιλάω μαζί σου για να μην σε εκθέσω και σένα, σε λέει περίμενε μισή ώρα να καταλαγιάσεις τα πράγματα, βγες και βγαίνει και βλέπεις αυτό που βλέπεις. Γι' αυτό έβαλε αυτόν τον Πορτογάλο αυτός εδώ ο άνθρωπος. Γιατί ξέρει ότι ο Άρης τι να κάνει. Λέει, είναι φουκάρας, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Αν θα κάνει, θα κάνει ο άλλος. Για να οπότε δούμε. Να έχω αυτή την προσπάθεια και την κάλυψη. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει στο γήπεδο του με χωριά. Μπράβο, με όλα αυτά εδώ πέρα. Και όλα αυτά εδώ πέρα τώρα, Ζάχο, τι γίνεται, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κλείσε με αυτό όμως, ναι. Ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα, Ζάχο, τώρα. Το αποτέλεσμα είναι, φίλε, ότι ο κόσμος ο άκουσος και το φίλο από την Καστοριά είναι κιόλας. Ναι, είναι εξαγριωμένος ο κόσμος. Δεν ξέρω πραγματικά αν γίνει τίποτα στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Πώς θα μπορεί να συγκρατηθεί. Μέχρι τώρα έχει δείξει ο κόσμος του Άρη και πες και φέτος. Εσύ σε αυτή την ηλικία που είσαι. Ναι. Εσύ τι λες, ότι άμα γίνει το κίξες που θα πάει ο Άρης. Καλά, στα τάρταρα. Με το κοκκινό χώμα. Άραγε δεν θα γίνει και το ξέρεις. Ούτε θα ακούσει τα πόδια του και αλλά... μακές και το ένα και το άλλο. Όχι, δεν λέω θα για τον κόσμο. Ο Άρης... άμα δει κανένα έργο πάλι σαν το ΟΑΚΑ, λέω κάτι τέτοιο. Να δει. Ναι, ναι, ό,τι και να δει. Το Γάλλο ημίχρονο καραντώνει τελικό, λέω. Δεν ξέρω. Ναι, ό,τι και να δει, ό,τι και να δει ο κόσμος, θα προσπαθήσει ο Άρης αγωνιστικά να το κερδίσει. Καλά, αγωνιστικά θα πάει να το κερδίσει. Ναι. Φιλία, αν δεν μπορέσει αγωνιστικά. Αγωνιστικά δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν ο Άρης. Ούτε τον Πανιόνιο τώρα που έτσι όπως είναι. Αν δεν μπράβο. Επομένως όλα αυτά εδώ. Και οι χειρισμοί του Άρη στο εξωαγωνιστικό όλο αυτό εδώ θα μου πεις πότε ήταν καλύτεροι, είναι φυσικό επακόλουθο. Δεν έχει κάτι διαφορετικό να επιδείξει ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια και τι περιμένει κάποιος τώρα να κάνει κάτι το διαφορετικό. Όχι, όχι. Στο πάθος του κόσμου και της ομάδας ποντάρουμε, φίλε. Και ότι έχουμε μια καλή ομάδα και ότι μπορούμε, θέλουμε το πάθος αυτό από τον κόσμο να μεταφερθεί και στην ομάδα και να τους πατήσουμε αγωνιστικός. Να είναι 2-0 ημίχρονο, τι άσουμε, αυτό θέλω. Ναι, πρόσεξε με τώρα. Εσύ δηλαδή ξανά θα προσπαθήσει ο Άρης αγωνιστικά να είναι τέλειο. Έτσι πρέπει να μην κάνει κανένα λάθος. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι, τι να όλα να είναι στην εντέλεια και οι άλλοι όλα αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως θα τα έχουν τα υπέρ τους. Είσαι αδύναμος εξωαγωνιστικά. Δεν είναι πρώτη, δεν το ακούς τώρα πρώτη φορά. Μην τα λέμε πάλι τα ίδια. Ναι, εντάξει, δεν το ακούω εγώ πρώτη φορά. Αλλά είναι σαν να παίζουμε εμείς οι δύο τάβλοι. Εγώ ρίχνω 10 ζαριές. Και εγώ ρίχνω εσύ μία ζαριά. Έτσι. Και εσύ περιμένεις με τη μία ζαριά να με νικήσεις. Ναι, θέλω εξάρες να ρίχνω. Τι να κάνω. Έτσι, και χάνεις εσύ, σε κοροϊδεύω πάνω και εσύ αναρωτιέσαι μετά τι λάθος κάνω ρε παιδιά τόσα χρόνια και δεν μπορώ να κάνω το ένα και το άλλο. Είσαι αδύναμος εξωαγωνιστικά. Και όταν είσαι και αγωνιστικά, υπάρχουν άλλες ομάδες που το εκμεταλλεύονται ακόμη περισσότερο. Να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Έτσι γίνεται. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όμως τώρα. Μάγια δεν μπορούν να γίνουν. Για να δούμε. Για να δούμε. 40 μέρες μετά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Όπως βλέπεις ο κόσμος είναι σκασμένος το Άρη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχου και Στέλιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θόδωρος Μαβότουμπα. Γεια σου, ρε Θόδωρε. Γεια σου, Θόδωρε. Λοιπόν, με κάλυψε πολλά προηγούμενος και το εξαγωνιστικό. Αλλά από την άλλη, Ζάχο, ποιος θα μπορούσε να αρπάξει κομμάτι από άλλη ομάδα, όταν πας να πάρει κομμάτι από ΑΕΚ, πάω από Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ποια θα? Ποια άλλη ομάδα, ναι. Ας πούμε τώρα ρε παιδί μου, πας να πάρεις, να πάρεις ναι, κομμάτι. Εσύ το λες αγωνιστικά, ναι, ο Άρης είναι καλός αγωνιστικά, εντάξει, δεν έχει θεωρώ να ζηλέψει τίποτα. Εξωαγωνιστικά. Να κάνεις μαγιές, αγωνιστικά δεν μπορείς. Ολυμπιακό, δεν μπορείς. Όχι, βέβαια, όχι. Έτσι. Φαντάζεσαι τώρα ο Τίγρης όταν έχει την οτροπία
π.χ. να είσαι στο Χαριλάου και να σε παίζει η διαιτησία χωρίς να σου δίνει δύο πέναλτι και μια αποβολή, φαντάζομαι εντός έδρας, μέσα στην ΑΕΚ δηλαδή, να βλέπει αυτό το πέναλτι που παίρνει ο Άρης. Πού είναι πέναλτι? Καταλαβαίνεις, τρελάθηκε. Δυστυχώς γι' αυτό να είναι πέναλτι και το είδαν, αυτό είναι. Και αν μην το βλέπω αυτό, το βλέπω ο Βάρ. Από εκεί ξεκινάνε όλοι οι νοοτροπίες, είναι το ότι έπαιξε το ρόλο του και ο Περέιρα, έτσι, αυτός πήρε το τηλεφωνάκι, δηλαδή και η ανακοίνωση που έβγαλε η ΕΚΕΣ τώρα. Ναι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Οπότε πρέπει να απολογηθεί ο Περέιρα, να πούμε. Είναι πολύ ύποπτος ο ρόλος. Όχι, εγώ εδώ διαφωνώ. Αυτός πρέπει να απολογηθεί, είναι ο διαιτής. Ναι, ο Περέιρα τον πήρε τηλέφωνο, άμα ήθελε έβγαινε ο άλλος. Όπως είπε και ο προηγούμενος φίλος και συμφωνώ, αν ήταν, τι πως το πλαιστείτε, είχε απαγάγει τη γυναίκα του και την κρατούσε ο Όμηρο. Πώς το πίεσε. Για μένα ο ρόλος Περέιρα είναι πολύ περίεργος και άμα δεις, άμα το πιάσεις. Και αν έτσι, γιατί δεν τον πίεσε από το πρώτο ημίχρονο να μην δώσει το πέναλτι και να είναι 2-0 για να μην γίνει καμιά φασαρία. Δεν έχει λογική, είπαμε να μιλάμε λογικά. Δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική. Άμα το δεις και η επιρροή που ασκείται προς Έλληνες διαιτητές από τις ομάδες αυτές που είναι στο παρασκήνιο, για μένα πίσω από τους Έλληνες είναι η ΑΕΚ από πέρσι. Καλά, η ΑΕΚ είναι η πιο ευνοημένη και φέτος. Άμα δεις τώρα και μια θυμολογία που λέει για τα play-off, ναι. Ο Περέιρα λέει μπορεί να βάλω Έλληνες πάλι και κάτι τέτοια, για μένα είναι από πίσω η ΑΕΚ. Και ένα λόγο παραπάνω τώρα που αν ισχύσει το μείον 7 για τον ΠΑΟΚ είναι στον Πόλο. Καλά, εδώ επαναλαμβάνω, θα ευλογήσω τώρα τα γένια μου έχω, γιατί αύριο θα ξεριστώ, με βλέπει ο Στέλιος. Μετά το Άρης ΑΕΚ, δεν ξέρω αν άκουσε την εκπομπή εδώ με τον Τάσο, του είπα, δεν θυμάμαι την αντίδραση του, για να μην λέω ψέματα. Λέω, η μόνη λογική εξήγηση αυτή τη σφαγή που έφαγε ο Άρης είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ με μείον βαθμούς και πάνε για δεύτερη θέση. Και κάποιοι κοροϊδεύαν εδώ ακροατές. Για το αγωνιστικό. Εγώ περιμένα και μείον 10 ο ΠΑΟΚ. το είχε ακούσει ο Στέλιος. Το είχα πει, δεν ήταν κάτι. Το εύκολο έβλεπα. Γιατί εγώ υπολόγιζα να σου πω την αλήθεια και μείον 10. Να είναι και από κάτω πάω 8 τώρα. Γιατί είδε πρόβλημα του μάλλον μείον 10. Τι είδα. Όχι. Για το αγωνιστικό, εγώ πιστεύω μας φοβάται πάρα πολύ η ΑΕΚ. Γιατί είχα ακούσει και ρεπορτάζ εγώ από Έρα Σπορ και από Αθήνα γενικότερα και είχαν όλοι οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ την ίδια γραμμή πριν το μάτς. Τι λέγαν όλοι. Η ΑΕΚ θέλει ένα σκόρ ασφαλείας γιατί το Χαριλάο είναι πολύ δύσκολη έδρα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή τα δώσαν όλα έστω για 3-1, για 2 κολλή. Εγώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακά καλή ΑΕΚ. Δεν την περίμενα τόσο καλή. Γι' αυτό λέμε και να έχεις και τύχη, μπορεί να είσαι καλός, αλλά έτσι, δεν έτσι, αν έχεις και την τύχη μαζί σου. Έτσι. Που στο κάτω-κάτω και το 2-1 που το φάγαμε, είδες πως πήγε η μπάλα. Δοκάρι, πλάι-πλάι και πήγε στο διχτάκι. Δεν ήμασταν πάλι πολύ τυχεροί πάλι. Καλά, εντάξει, μπορεί να είσαι 100% τυχερός. Εντάξει, χτύπησε το δοκάρι, πήγε στη γραμμή μπάλα και πήγε προς τα μέσα. Χάσαν κι άλλα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο χάσανε. Για μένα, εντάξει, όντως, έτσι πως είμαστε μόνο στο αγωνιστικό με το πάθος του κόσμου και όλα αυτά. Καλά, αυτό ρε φίλε, για μένα πρέπει να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι, χωρίς να κινδυνεύσει και η έδρα μας, να νιώσω έτσι λίγο μια ενόχληση παραπάνω ή της ΑΕΚ. Δεν είναι κακό αυτό που λες. Μπορεί να τραγουδάμε έξω από το να μην κοιμηθούν το βράδυ στο ξενοδοχείο. Δεν είναι κακό αυτό που λες. Τα δέντρα να μην κάνουμε κανένα. Ή ειρηνικά και ήρεμα. Γιατί όσο και να είναι, λέμε ρε παιδί μου ότι είναι καλό σκορ, αλλά από τη στιγμή που θα το παίξεις μόνο αγωνιστικά, δεν μπορεί ο Άρης να το παίξει διαφορετικά, ρε παιδιά. Πώς θα παίξει ο Άρης, εξαγωνιστικά, αν πάει να το παίξει, τον έχουν δώσει σφαλιάρες, είπαμε, μην λέω στις ίδιες ομάδες. Οι Αθηναϊκοί του δώσαν σφαλιάρες που δεν υπάρχουν εξαγωνιστικά, οι Παθρακικοί, όφι δεν το συζητάω, είναι μεγαθύριο εξαγωνιστικά, πώς θα τον Άρης. Γιατί πάντα ήταν σε κάποιο άρμα. Καταλαβαίνεις γιατί. Καλά, ρε φίλε. Και α πούμε, όταν ανέβηκε και η Λαμία στη θέση μας, ξέρεις ποιο είναι μπροστά τη Λαμία. Μια και τριωμένη από την ομάδα. Εντάξει. Τα ξέρουμε. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Αυτά. Να είσαι καλά, Θόδωρε. Έτσι. Να είσαι καλά, να σε ακούμε έτσι και εσένα πιο τακτικά. Μ' αρέσουν αυτές οι φωνές. Λοιπόν, οι απόψεις. Όπως σου είπα, δεν θα μιλήσουμε. Σήμερα καταιγισμός Αριανών. Βγήκαν και πάω, ξέρεις, φίλε. Έχουμε βέβαια ακόμη 20 λεπτά. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Τελευταίο 20 λεπτό, νομίζω κάτι λιγότερο από 20 λεπτό. Μείνετε συντονισμένοι στο Λιμπέρο 107,4. Καλά, σε εξηγητικά. Ναι, το κόψα όμως. Ναι, είναι γκομενάρα όμως. Ναι. Δεν ξέρω πώς τη λένε, θα το μάθουμε. Είναι γκομενάρα. Έτσι. Ναι, είναι. Όπνα την όρμηξε. Τι θα την κάνει, ρε φίλε, την είδε έτσι, δεν θα την όρμηξει. Μιλάμε, σχολιάζουμε το καφέ της Χαράς τώρα. Καφέ της Χαράς είναι αυτή η καινούργια που μπήκε στο έργο, έτσι. Ναι, είναι η κοπέλα του. Η αραβωνιαστική του Εμμανουήλ. Είναι γκομενάρα. Εγώ που δεν είμαι επί των μελαχρινών, είμαι πιο πολύ στο ξανθό, για να σου πω την αλήθεια. Είναι γκομενάρα. Όντως. Νάτος και ο
προηγουμένως ο Φατσές. Λοιπόν, 23-10-2-87-3-8. Έχουμε ένα τετάρτακι ακόμη. Θα πάμε όμως στο φίλο που είναι στην αναμονή και εμείς μετά. Βλέπεις άμα γίνει τίποτα περίεργο. Θα κάνω νόημα. Μη στραβολεμιάσω να σου πω την αλήθεια. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σου. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ο άσχημος είσαι. Ο παιδαράς. Εσύ βλέπεις τον καφέ της χαράς, αλλά είσαι του γιατρού η χαρά. Βρε μπάμια με λόξιγκα, τι λες. Δεν μου λες. Ναι. Τι λέει. Καλά, όλα καλά. Το Στελάκι δεν τον χαιρέτησες όμως. Όχι, φυσικά το χαιρέτησε. Ο Γιάννης Στελάκι. Παοξής είναι. Παοξής δεν είναι αυτός. Παοξής. Στελάκι το λέμε για καλό παιδί, φαίνεται, αλλά όλοι έχουμε κουσούρια. Τι να κάνουμε. Στελάκι τον λέω γιατί είναι, έχει τα μισά μου χρόνια, έτσι, γι' αυτό. Εντάξει, εσύ είσαι πλατάνη. Δεν είσαι και μαζούς νέους. Έλα, πάμε, Παντελή. Άντε να σοβαρευτούμε λίγο, έτσι. Να πούμε πέντε πράγματα. Παρόλο που γελάω, είμαι ενοχλημένος γενικά για με πες. Κάποια πράγματα από τους παίχτες του Άρη. Εσύ στο αγωνιστικό θα πας, έτσι. Για κάτι που επαναλαμβάνεται. Πάμε. Την εκπομπή δεν την έχω ακούσει από την αρχή. Εντάξει. Δεν ξέρω αν υπόθηκε, αλλά έχω παρατηρήσει από την αρχή της χρονιάς. Βασικά έχω ακούσει, ρε παιδάκι μου, ότι υπάρχει μια πειθαρχία και μια ομοψυχία στην ομάδα. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι σε αλλαγές, και όλος ο κόσμος θεωρώ, γίνονται κάποια άσχημα πράγματα τα οποία δεν τιμάνε το σύλλογο. Με την ΑΕΚ λες τώρα. Κοίταξε να πάω από την αρχή. Έχει βγει ο Ντιγκινή, ας πούμε, αλλαγή, κλωτσούσε τον πάγκο. Ο Ντιγκινή, να τα λέμε ένα-ένα, έτσι, τουλάχιστον να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ο Ντιγκινή, ναι. Θεωρείται, για μένα αδίκως βέβαια, έτσι, η άποψή μου είναι, θεωρείται παρελθόν από τον Άρη, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι, αυτό. Ξέρω ότι έχει ακουστεί, όχι ξέρω, έχει ακουστεί ότι έχει συμφωνήσει με μια ομάδα της Κύπρου. Ναι, όχι. Ότι ο Άρης δεν το θέλει από το καλοκαίρι και μετά, αν τον ήθελε ο Άρης πιστεύω θα έμενε. Για μένα, εμένα μου αρέσει ο παίκτης αυτός. Ναι, νομίζω. Αλλά άλλο είναι. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, παιδί μου, η κάθε περίπτωση δεν είναι η ίδια, θέλω να σου πω. Ναι, αλλά όμως πρέπει όταν παίζεις σε οποιονδήποτε σύλλογο. Σωστό αυτό. Ειδικά όταν είναι αλφα εθνική. Ναι. Και ιδιαίτερα δεν με νοιάζει. Βασικά για τον Άρη θα μιλήσω. Βλέπω, ας πούμε, ότι βγαίνει ο Φετφατζίδης. Λέει τα μπινελίκια του. Βγαίνει με τη Λαμία, αν δεν κάνω λάθος, ο Ντιγκινή. Για τι ήταν τα μπινελίκια, σε ποιο ήταν για τον Ντιγκινή, σωστή ήταν. Δεν ξέρω, εγώ βασικά, αδερφέ, στην αλλαγή έριχνε μπινελίκια. Δεν ήταν σωστή αλλαγή. Τι πράγμα. Δεν ήταν σωστή αλλαγή του Φερφατζίδη. Καταλαβαίνεις τι λέω ή είσαι σουρωμένος. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, βγαίνουν οι παίκτες. Πέρα βγαίνει με κόκκινη, κρότησε τον πάγκο. Ναι, σου λέω το και έβρισε και ακούστηκε ότι έβρισε και τη χώρα, έτσι. Στην οποία τρώει ψωμάκι. Ναι, άκουσε. Αυτό επειδή. Εσένα σε εκφράζει αυτό το πράγμα σαν Οργιανό. Να βγαίνουν. Ας πούμε, είχε δηλώσει ο Ιντέγε ότι εγώ γουστάρω να παίζω βασικό. Τελείωσε. Ο Ντιγκινή βγήκε την άλλη φορά, κρότησε τον πάγκο. Ο Ματίγια προχθές βγήκε, άσχετα μα βγήκε με κόκκινη κάρτα, κρότησε τον πάγκο. Κάτσε ρε φίλε. Ένα-ένα. Περιμένετε ένα. Λίγο. Στον Άρη παίζετε, δεν παίζετε στο. Δεν κάνεις μονόλογο, διάλογο κάνουμε. Περίμενε, λες. Ναι, άσε με να μιλήσω όμως, γιατί όμως θα πεις. Ρώτησες. Λες. Ναι. Κάτσε να ολοκληρώσω και πες ό,τι θέλεις. Γιατί δεν κατάλαβες, μου φαίνεται. Λες, έβρισε το διαιτητή. Την ώρα που έβγαινε ο Φετφάτζηδης, εκτός αν κάνω λάθος. Έριχνε πινελίκι. Δεν νομίζω να έρθει στο διαιτητή εκείνη την ώρα. Έριχνε πινελίκι, ναι, έριχνε. Φάνηκε από τα χείλη του. Α, μπράβο. Εντάξει, πρέπει να σοβαρευτούν λίγο, έτσι. Το διαιτητή έβριζε λόγω. Γιατί υπάρχει. Ναι. Ποιο διαιτητή, ρε. Το διαιτητή έβριζε καλά. Για την αποβολή. Γιατί δεν είμαι καλά. Εξαιτίας από. Ποια αποβολή, την ώρα που έβγαινε ο Φετφατζίδη. Θα βάλω υπότιτλους, δεν γίνεται. Ρε, σου λέω βγαίνει λόγω της αποβολής. Για ποιο λόγο βγήκε ο Φετφατζίδης. Αν δεν γινόταν η αποβολή, θα έβγαινε. Και τι συμπιστεύει ότι βρίζει το διαιτητή. Εγώ το διαιτητή πιστεύω ότι βρίζει. Ποιο βρίζει. Ποιο βρίζει. Εγώ πιστεύω ότι είναι στραβωμένο. Για στραβωμένο. Αυτό μου δείξε εμένα. Με τον Ένικα έγινε βασικό. Αλλά και με τον Ιδίνο είναι στραβωμένο. Περίμενε, κάτσε λίγο ρε. Έχουμε μπερδέψει, μου φαίνεται, γιατί μα αρέσουν λίγο και οι τσαμπουκάδε και οι φραμπαλάδε. Αλλά τελευταία να πούμε, βλέπω ότι γίνεται ελεφανικό. Ό,τι θε να πει, για έχει χρόνο, μπορεί να είσαι και ο τελευταίο. Θέλω κάτι που σχολιάσει, γιατί περάστηκε και είναι ο μέδο σα. Περάστηκε και στο διαδίκτυο, θεωρώ ότι από τα φύλλα προσκύμενα τη ΑΕΚ. Επειδή, και είπε σωστά,
για τον Ματίγια. Ότι έβρισε, υπάρχει ένα βιντεάκι που λέει, κοιτάξτε τον Ματίγια, βρίζει μέχρι και την Ελλάδα όταν τρώει την κόκκινη. Εγώ είδα το βιντεάκι, δεν φαίνεται πουθενά να βρει στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν μπορώ βασικά να ισπανικά έβριζε, δεν μπορώ να ξέρω ισπανικά, ούτε εσύ, αυτοί που άμα ξέρουν κάποιοι. Ωραία. Αλλά επειδή εγώ το είδα και από σελίδα αργιανίδικη, δεν θυμάμαι τώρα ποια ακριβώς, ότι έβρισε και τη χώρα. Αν έγινε αυτό, είναι κατακριτέο. Λοιπόν, εγώ δεν φαίνεται πουθενά να βρίζει τουλάχιστον ο Ματί για τη χώρα, έτσι. Λοιπόν, εσύ πώς ήθελες να την βρεις τη χώρα, στα ποντιακά. Αν έβριζε, να είσαι σίγουρος ότι το πρώτο που θα έλεγα θα ήταν αυτό. Γιατί δεν επιτρέπω σε κανένα ξένο, τουλάχιστον μέσα στη χώρα μου, που τρώει και ψωμί από εδώ, και ας είναι και στην ομάδα μου, να λέει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται πουθενά να λέει αυτό το πράγμα. Καταρχήν, δεν φαίνεται το στόμα του σε όλο το βιντεάκι αυτό. Βρέω, την ώρα που φεύγει από τον πάγκο, λένε, ναι, που βρίζει ισπανικά, ναι, βρίζει τη χώρα. Ωραία. Όχι όταν τον κρατά. Την ώρα που φεύγει από τον πάγκο και είναι και δύο αστυνομικοί και κάποιος από τον Άρη τον τραβάει, λέει, είπαν ότι έπεσε και τη χώρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Αν το έκανε, είναι κατακριτέο και πρέπει κιόλας και να τον κάνουν και συστάσεις. Όχι συστάσεις, δεν υπάρχουν συστάσεις και περισσότερο, αλλά δεν φαίνεται δυστυχώς από το βιντεάκι αυτό τίποτα. Δεν φαίνεται. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θέλω τουλάχιστον. Εγώ θεωρώ σαν οπαδός ότι πρέπει λίγο τα πράγματα να... Δηλαδή εφόσον ο προπονητής σε βγάζει, έτσι, δηλαδή ή τιμωρείς από τον διαιτή, άδικα να πω εγώ. Γιατί εντάξει ο Ματίγια με προσωπικά, ξέρεις τουλάχιστον ποια είναι η άποψή μου, μην τη λέω και δημόσια. Ή άμα θες να σου το πω, ανασταλτικά είναι βετεράνος ποδοσφαιριστής για μένα. Δεν είναι κόφτης. Είναι η άποψή μου. Μα δεν είναι κόφτης. Και... δεν είναι άποψή σου, δεν είναι κόφτης. Και προχθές πέρα από τον Σάσα που ήταν ολομόναχος, δεν μάρκαρε κανένας. Και εκεί ο προπονητής θεωρώ ότι έπρεπε να κάνει μια εσωτερική αλλαγή. Ούτε αριστερά ο Γκάμπα μάρκαρε, ούτε δεξιά ο Φετφατζίδης μάρκαρε, ο Ματίγια κλασικά δεν μαρκάρει και ήταν ο Σάσα μόνος του. Όπως είδανε όλοι, ο Ιάκ περνούσε να πούμε θα τουρίστας να πούμε μέχρι την άμυνα της ομάδας, έτσι. Είμαστε κάκι στο πρώτο ημίχρονο και εγώ θέλω να σας πω είμαστε και τυχεροί. Τώρα από εκεί πέρα όμως, επειδή εμένα τελευταία βλέπω συχνά κρούσματα τέτοια, πρέπει να λίγο σοβαρότητα, έτσι, γιατί αυτά τα πράγματα κάνουν και κακό, ξέρεις. Δηλαδή υπάρχει το κύπελο, υπάρχουν τα play-offs, δεν μπορεί να είσαι να αντιδράσεις έτσι ρε φίλε. Ωραία. Και θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι, κλείσε με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ο Σόουζα έχει αδικηθεί σαν ποδοσφαιριστής. Δεν λέω ότι είναι ο σούπερ παιχταράς, το βλέπεις όμως το παλικάρι, όποτε είναι να μπει μέσα, έχει το κεφάλι κάτω, δίνει ό,τι μπορεί περισσότερο, άσχετα άμα ήταν σε μεγάλη, έκανε καιρό για να παίξει, έτσι, και ήταν σίγουρα δεν επηρεασμένος, γιατί αν θυμάστε πριν 3 χρόνια, παρακαλούσαμε να μείνει στον Άρη, έτσι δεν είναι. Ποιος? Ο Σόουζα. Εγώ όχι, δεν παρακαλούσα κανένα. Δεν σου λέω για σένα ρε φίλε, λέγαμε μακάρι όπως ο παίκτης ήτανε... Ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Άρη πριν 3 χρόνια. Άκου εδώ τι λέει ο Γιάννης, άκου τι λέει που έχει και μια γνώση της γλώσσας από ό,τι καταλαβαίνω. Πες του φίλου λέει του Παντελή ότι οι Ισπανοί δεν έχουν καθόλου εκτίμηση λέει τους Πορτογάλους και έβριζε λέει την Πορτογαλία. Εντάξει ρε φίλε, εγώ είπα τι ακούστηκε, είπα αν το έχει κάνει είναι κατακριτέο. Εσύ την Πορτογαλία σου λέει έβριζε. Εσύ πήρες σαν τέτοιο έναν υπότιτλο από ένα βιντεάκι στο YouTube που προφανώς... Όχι φίλε, το έχω δει σε 2-3 διαφορετικά και το ένα θα σου στείλω κιόλας ήταν από Άρη, ναι, και έχω σχολιάσει κιόλας από κάτω. Δεν κατάλαβες τι είπα, σου λέω όλα αυτά που λες είναι το ίδιο link από το YouTube, ένα είναι το βιντεάκι, δεν υπάρχει άλλο, ένα είναι και αυτός που ανεβάζει πάντα, το είπα και χθες, που ανεβάζει το βιντεάκι, αυτός τιτλοφορεί το βίντεο. Καταλαβαίνεις, ναι, εντάξει, απλά τίτλο. Επειδή κυκλοφόρησε και από αργιανίδικο, καλό θα ήταν να είναι πιο προσεκτική, αν όντως δεν ισχύει αυτό το πράγμα, το, έτσι. Το ίδιο βίντεο είναι, απλώς ο κάθε site το παίζει διαφορετικά. Αυτό σε λέω ρε Παντέλη, το ίδιο βίντεο. Ναι ρε φίλε, αλλά άμα είναι του Άρη κάτι να πούμε, δηλαδή δεν πρέπει να πιο προσεκτική. Okay, πήρε το λίγο και τώρα. Τον ίδιο στον παίκτη, αυτό λέω. Okay. Τι δεν καταλαβαίνεις. Οκ, okay, Παντελή, δεν ξέρω κάτι άλλο έχεις. Άντε γεια. Ωραίος, άντε γεια. Έλα φίλε μου, είσαι ο τελευταίος. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Καλησπέρα, Ζάχο. Ήθελα να ρωτήσω, ο προηγούμενος ήταν Παοξής? Όχι, ο προηγούμενος είναι αργιανός, ρε φίλε. Τι Παοξής? Α, οκ. Είμαι το παιδί που χθες ερώτησε στα σχόλια για ποιο λόγο δεν πήρε ο Καρυπίδης στην ομάδα να φύγει. Ναι.
και μου είπες ότι πάνω στα νεύρα σου. Το είπα και εγώ στον σκέφτηκε. Αέρα. Και εγώ το ίδιο σκέφτηκα. Ναι, πάνω στα νεύρα μου το είπα. Αλλά άμα μάθεις τις ποινές, πιστεύω και εσύ θα πεις όχι. Ακριβώς αυτό είδα. Είδα τις ποινές και μιας και είδαμε τις ποινές που λένε ότι ο Μελισανίδης μέσα χτύπησε τον Καρυπίδη, χτύπησαν δικό μας, δεν βγαίνουν από τα αποδυτήρια 10 λεπτά το ένα, οι κάμερες από το ΆΚΑ έχουν πόσο καιρό να ανοίξουν. Ήθελα να ρωτήσω, μιας και βγήκαν αυτές οι παρατηρήσεις, γιατί η ΠΑΕ δεν παίρνει μια στάση έστω για να το πάει δικαστικά. Δεν γιατί ξέρω, το έχω απορία, όχι ότι είναι η γνώμη μου να την πάει. Δεν είμαι Άρης, ούτε κάνω ρεπορτάζ. Ούτε κάνω ρεπορτάζ Άρη. Απλώς εγώ αυτό το οποίο διάβασα σήμερα και το έχω και τώρα μπροστά μου είναι ότι η ΠΑΕ Άρης λογικά διαρροή είναι αυτό το πράγμα. Ότι εμείς κερδίζουμε στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά. Γι' αυτό δεν πήγε να κάνει καταγγελία η ΠΑΕ Άρης. Εγώ διαφωνώ βέβαια με αυτή τη διαρροή. Διαφωνώ διότι ο Άρης έχει χάσει για ψήλου πίδημα, για ακούμπημα υγρού. Σε παράγοντα του ποδοσφαίρου έχει χάσει παιχνίδι και έχει μηδενιστεί και έχει φάει και μείον τρεις και για και τώρα με τον Ατρόμητο πάγαμε 4 χιλιάρικα πρότυπο. Ναι, εντάξει, έχει χάσει πολύ περισσότερα, για λιγότερα πράγματα πολύ περισσότερα. Εγώ αυτή την ανωτερότητα δεν την καταλαβαίνω. Είπαμε πρέπει να παίζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αφορμή. Έτσι, να πω ότι δεν έγινε τίποτα και ότι κάναμε θέατρο. Άμα κάναμε θέατρο, όντως να μην το πάρουμε στα χαρτιά. Αν υπάρχει δηλαδή χτύπημα. Τι θα πει αυτό? Είναι κανόνας του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο δεν είναι, οι κανόνες του δεν είναι μόνο μέσα στο χορτάρι, και απ' έξω. Προφανώς. Ναι, εννοείται. Γιατί βγαίνουν τώρα οι αεξίδες και λένε ήσασταν ανύπαρκτοι και τα λοιπά. Μα ρε φίλε, δεν είναι μόνο το παικτικό το κομμάτι. Δηλαδή, το ότι δεν παίζει καλά η ομάδα, εσένα σου δίνει κάποιο δικαίωμα να πει μέσα στο γήπεδο και να κάνει τέτοια αυτές τα χορτάρι, στο χορτάρι, να πω, δεν ξέρω ποιος είναι έγραψε την ανακοίνωση, τι διαρροή αυτή, δεν είναι ανακοίνωση διαρροή. Στο χορτάρι, πρόσεχα, σου πω δύο περιπτώσεις. Πολύ εύκολες. Μπορεί η άλλη ομάδα να το παριστεί, έτσι. Να πάρει και να τρέχουν σαν άλογα. Θα μας έχουν κερδίσει στον αγωνιστικό χώρο. Στο χορτάρι θα μας έχουν κερδίσει. Πρέπει να το πάρουμε το μάτς στα χαρτιά ή όχι. Αν εντοπιστούν ότι ήταν ντοπαρισμένοι. Στο χορτάρι θα μας έχουν κερδίσει. Κέρδισαν στο χορτάρι, μας παίξαν και μας κέρδισαν. Αλλά βρέθηκαν ντοπαρισμένοι. Πρέπει ο Άρης να κυνηγήσει ή όχι, πες αυτό να τον έξυπνο που έγραψε την ανακοίνωση. Ή αν υπάρχει δωροδοκία. Υπάρχει δωροδοκία και ένας αμυντικός μας τα έχει αρπάξει. Εγώ παίζω στον Άρη και τα έχω αρπάξει. Για να μην πω κανένας και δεν ξέρεις τι γίνεται. Και μας κερδίζουν οι άλλοι στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει ο Άρης και η δωροδοκία αποκαλύπτεται. Πρέπει ο Άρης να τον πάρει το μάτς στα χαρτιά ή όχι, πες αυτό τον έξυπνο της διαρροής της ΠΑΕ Άρης. Τι βλακίες, τι ανωτερότητα αυτή η βλακουανωτερότητα η Αριανή. Εγώ συμφωνώ μαζί σου απόλυτα, Ζάχο. Δεν μπορώ να διαφωνήσω πουθενά. Και κάτι άλλο, σχετικά με τον διαιτητή. Που γίνανε και λέγανε ότι είναι μεγάλη κλάση και έχει σφυρίξει μεγάλα παιχνίδια. Είναι elite, elite. Και βλέπουμε τώρα να δίνει αυτή την κάρτα στο Ματίγια και το φάουλ. Που το αντίστοιχο φάουλ στο Άρη Σάικ μέσα στο πρωτάθλημα έγινε κατά του Φετφατζίδη. Έτσι, έχεις δίκιο. Και δεν άνοιξε κανένα ρουθούνι σε κανένα φάουλ. Ούτε κάρτα πήρε. Έτσι είναι αυτά. Για να δείξουμε ότι. Εκεί ήταν καρατώνει, δεν ξέρω, βέβαια, σε πολλά πράγματα είμαστε λίγο αδύναμοι. Έπρεπε αυτή η ανωτερότητα του παίρνουμε το παιχνίδι στα χαρτιά. Όχι, ρε φίλε, άμα είναι εις βάρος σου κάποια πράγματα και κάποια υπέρ σου, τα υπέρ σου να τα κυνηγάς λίγο. Να σε καλά. Δεν ξέρω, αυτό το. Έγινε, ευχαριστώ. Να σε καλά, sorry, σε κλείνω λίγο απότομα γιατί είναι και 57. Πρέπει να ξεκινήσει και άλλη εκπομπή. Εντάξει, το καλύψαμε νομίζω και την άποψη του φίλου. Όπως καταλαβαίνεις, ο κόσμος τέλειο είναι εξαγριωμένος. Καλά, λογικό. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα στο ΆΚΑ και είναι και. Ναι. Είναι και η δίψα που υπάρχει στον κόσμο για να συμμετέχει σε ένα τελικό και να έρθει επιτέλους ένα τίτλος. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως και με τα παραδείγματα και με την Κουρουμπίλια και με τέτοιο που ο Άρης για πολύ λιγότερα πράγματα τι έχει τιμωρηθεί και δικαίως, εγώ θα πω. Όταν δηλαδή εγώ κάνω ένα κιλό παρανομία και τιμωρούμε και ο άλλος κάνει έναν τόνο. Και δεν γίνεται τίποτα. Η τιμωρησία, ναι. Τρελαίνεσαι, εντάξει. Αυτό που σου είπα πριν, στο φίλο, η συγκεκριμένη παράγραφος λέει: εμείς δεν θέλουμε να κερδίζουμε στα χαρτιά, αλλά στο γήπεδο. Είναι αυτό που βγαίνει από το περιβάλλον της ΠΑΕ. Εντάξει. Βάζοντας και ένα τέλος σε όσα ακούγονται. Ναι, εντάξει. Απ' την άλλη, να πούμε κιόλας, γιατί δεν χρειάζονταν να το ακούσω και στην εκπομπή του Χρήστα, να το δούμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Λέει, η λογική το λέει ότι εφόσον δεν διακόπηκε το μάτς, είναι δύσκολο ο Άρης να το
ηθικά πρέπει να το πάρει το μάτς με αυτά που έγιναν και βγήκαν αποδεδειγμένο ότι έγιναν από τις εκθέσεις του παρατηρητή. Εφόσον έχουν ναι. γραφτεί αυτά. Αλλά εφόσον, δεν έχει τελειω, εφόσον έχει τελειώσει κανονικά το παιχνίδι, δύσκολα ο Άρης να κάνει το οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω, ο κόσμος είναι σε βράζει. Τώρα δεν ξέρω σε 40 μέρες αν βράζει το ίδιο. Εμείς θα προσπαθήσουμε το πάθος που υπάρχει τώρα και η αγανάκτηση σε εκείνες τις μέρες να την κρατήσουμε σε θετικό πρόσημο, έτσι, και να κάνουμε και τους παίκτες και τον κόσμο να είναι έτσι μια γροθιά και να πάρουμε την πρόκληση. Κυρίως να βγει στους παίκτες ο εγωισμός και το... Ότι πρέπει, πάνω, ναι. Ότι βγήκε από τις δηλώσεις του Σάσα, τουλάχιστον βγήκε, ελπίζω και μέχρι την ημέρα του μάτς, σε 40-42 μέρες από σήμερα, να υπάρχει. Κάτσε να διαβάσω τον υποστηριχτή και θα κάνεις τον επίλογο εσύ, Στέλιο. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Μάζδα Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Μάζδα είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2319-24931 για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση έχετε προς την Μάζδα Αμανατίδης. Να σε ευχαριστήσω, Στέλιο, για άλλη μια φορά. Είσαι, είπαμε, ο καλύτερος έκτος παίκτης εδώ πέρα της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Φυσικά δεν θα είναι και η τελευταία φορά που. Θα τα ξαναπούμε. Ο επίλογος είναι δικό σου. Εσύ θα κλείσει όπως θέλει στην εκπομπή για τον Πάο και οτιδήποτε θες να πεις. Όχι, το μόνο το οποίο θα πω, δεν θα μιλήσω για ποδοσφαιρικά, θα μιλήσω για τα μπασκετικά και θα πω ότι καλό θα είναι και οι φιλαθλητικοί των δύο ομάδων να δώσουν το παρόν στα γήπεδα και στο Πάλε και στο Παλατάκι. Χωρίς high five, έτσι. Χωρίς high five. Χωρίς high five, ναι. Για να στηρίξουν την ομάδα και ο Άρης και τον Άρη και τον Πάο. Προκειμένου να μπορέσουν να πετύχουν επιτέλους τη νίκη για να σώσουν την καλά, η νίκη παρτίδα. Δεν τους σώζει, η ήττα τους καταδικάζει, έτσι. Αυτό, η ήττα ναι. δεν τους σώζει. Είναι ένα βήμα. Ένα βήμα, ναι, εντάξει. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Αυτό. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Στέλιο Παπαντονίου από το Pauk Day που ήταν άλλη μια φορά εδώ αρρωγό στην εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθούν ο Στέφανος και ο Διονύσης και η παρέα τους όπως κάθε Παρασκευή βράδυ με την εκπομπή Midnight Express. Από μένα το Στέλιο, να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.